Καλημέρα ξαδέλφια, καλημέρα ξαδέλφια. Είναι η Τρόικα, είμαστε μαζί εδώ πέρα. Εγώ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Σωτήρης Δασκαλάκης, αλλά Μπρατσέτα, Μάριος Ασλαμάς και κάπου εδώ πέρα περιφέρει το Χρήστανθος Σαλτίδης. Θα σας συντροφεύσουμε για το επόμενο διωράκι. Γιατί, αν είναι σωστά, είναι κάπου εδώ γύρω, δεν ξέρεις. Δεν θα έρθει, αλλά μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι κάπου εδώ γύρω. Anyway. Είναι η Τρόικα, δύο ώρες μαζί εδώ πέρα. Πρώτη ώρα, μόνο μηνυματικά. FM και ενώ το μήνυμα μας αποστολή στο 54526. Δίνουμε πολλά πραγματούδια σήμερα. Μια στιγμή να πάρει μια ανάσα ο Μάριος Σλαμάς, να δώσω κι εγώ ένα χορηγούλι για να συνεχίσει κανονικά η εκπομπούλα μας. Pizza Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νεάπολη, είτε Αμπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Μετέωρα. Ουφ, δεν χορταίνεται. Είτε στο κέντρο μπορείς να παραγγείλεις την πίτσα Mr. Gold, όπου υπάρχει τεράστια μεγάλη ποικιλία προσφορών, όπως δύο πίτσες τετράγωνες 70 εκατοστά μόνο 12,40. 70 εκατοστά 12,40. Τσάμπα, πράγμα δηλαδή, όλα αυτά στην πίτσα Mr. Gold. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ μαζί μας. Μαζί μας έχουμε και Injection Service, Απόνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Με το πρώτο, ναι, the first. Firstly, αρχικά μάλλον σημαίνει το firstly, first. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για ελέγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, τσίφσι και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Όλα αυτά, injectionservice.gr. Καλημέρα αδέρφια. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρόικα, ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί και τα λοιπά και τέτοια. Τι ωραία ομορφιά. Τσαλτίδης με χαριστέα, ατελείωτη ομορφιά, μπράβο. Α, νομίζω τον πρέλευες έλεγες. Το βλέπω ειρωνεύεσαι. Το βλέπω και με ανοίγει η καρδιά. Α, δεν έχεις ειρωνεύει με χαριστέα. Να μην ειρωνεύει το πρέλευες. Παιδιά καλημέρα, εδώ είμαστε. Ο Χρύσανθος είναι καλά, απλά μια επαγγελματική υποχρέωση θα τον κρατήσει σήμερα σωματικά μακριά από την Τρόικα. Γιατί ψυχήτε και πνεύματι είναι εδώ. Οι άλλοι δύο είναι εδώ. Είμαι ο Βυρονικός Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς και ο φίλος με τον μπλε αμάξι, ο Παναγιώτης, ο Παπαδόπουλος. Εμείς είμαστε καλά μαθητούδια. Ο άλλος έχει 46 αδικαιολόγητος. Άλλες 4 και να ξέρεις, ναι. Θα έχει πρόβλημα. 50-51 εκεί γύρω. Κόβεσαι. Χρόνια πολλά, παλικάρια, λέει ο Αντώνης, The Master of Forest Δημητριάδης. Αντώνη, να σε καλά, χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό. Γενικά έτσι χρόνια πολλά είναι και μεσοπεντικοστή σήμερα. Θα τα πούμε τι είναι. Έχει Σωτήρη κομματάκι έτοιμο να μπούμε, ρε παλικάρι μου. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, ρε Μεγάλη Βρετανία, θα το λέω κάθε μέρα. Στείλε κάτι τέτοιο. Στείλε κάτι τέτοιο. Και θα σχολιάσουμε βέβαια το τεράστιο μήνυμα που δυστυχώς ήρθε 12 παρά ένα πρώτο λεπτό του μοναδικού και τεράστιου Σμπέθερο το πρωί της Δευτέρας. Εδώ ο Τζον Τέιλορ κοροϊδεύει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό συνέχεια, ξέρεις. Ντουμ, ντουμ, ντουμ. Αυτό, αν πει να δει το μπάσο, είναι ρε φίλε πόσο. Ξέρεις, το παίζω κι εγώ αυτό. Αν μου το δείξει, το παίζω κι εγώ. Νέο μήνυμα, Αντώνη, The Master Forest Δημητριάδης. Καλημέρα, εννοούσα, λέει παιδιά. Καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, χρόνια πολλά όλη τη μέρα, μωρέ. Όλη τη μέρα, εντάξει, ωραία. Αντώνα. Okay. Λοιπόν, SMS-ικό. Αντώνη, σήμερα δεν δίνουμε γυαλιά. Να πάρει μία ανάσα το πράγμα, έτσι. Να πάρει μία ανάσα το πράγμα. Θα δώσουμε αύριο. Το ζητάνε και οι ακροατές. Σήμερα δίνουμε, επειδή έχουμε δύο άλλους διαγωνισμούς, πάντα τα Opticon Express είναι κοντά μας. Και τα υπερευχαριστούμε για ό,τι κάνουν. Το επιτελείο τους σας περιμένει καθημερινά. Χθες βγάλαμε νικητή. Ένας έστειλε ένας απάντηση. Έστειλε, ναι. Ένας μόνο. Με τον goal του Αλεξιάδη. Το θεωρώ τραγικό. Και αυτός μπορεί να πάει από χθες, θα μπορούσε να πάει, για να παραλάβει από ένα από τα τρία Opticon Express. Τέσσερα είναι στην πόλη, εκτός Μακεδονία Παλάς. Τα άλλα τρία κανονικά συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. SMS-ικό ξεπαρθένιασμα. Καλημέρα Παναγιώταρε. Καλημέρα Μάριέ μας. Καλημέρα Τιτανοτεράστιε Χρύσανθε. Καλή εκπομπή να έχουμε, παιδιά. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Αν με διαλύει κάτι, είναι το καλή εκπομπή να έχουμε. Γιατί πάρα πολύ απλά είστε κι εσείς συμμέτοχοι στο έγκλημα. Λοιπόν, να πούμε τους διαγωνισμούς μας. Δύο είναι σήμερα, ζωή να έχουνε. Κάνουμε ένα break από τα Opticon Express, είπαμε. Δίνουμε τρεις. Α, το κάνουμε αλλιώς. Όσοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Στους δύο διαγωνισμούς αυτούς. Απλά συμμετέχεις ή για βιβλίο ή για θέατρο. Καβατζώνεις μόνο που συμμετέχεις. Όχι να κερδίσεις, μόνο που συμμετέχεις, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ το Opticon Express. Τόσο απλά. Έχω ένα κουιζάκι το κρατήριο για αύριο, έτσι. Εννοείται. Για πες το για πλάκα λίγο, θα έλεγες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φάνης Χριστοδούλου. Έχω ένα κουιζ. Ναι. Εντάξει, έχει κάτι γεγονότα. Χθες είδα μετά εγώ το σαν σήμερα. Και έχουν γεννηθεί κιθαρισταράδες, έχουν πεθάνει ντραμεράκλες. Άκουσε με λίγο. Τον Ιούνιο, που είναι δύσκολος μήνας και θα είμαστε οι δυο μας, γιατί ο άλλος πηγαίνει προετοιμασίες κτλ. Ένα πράγμα μας σώζει. Ανοίξουμε Ανδρέα Μπόμι, γιατί Ιούνιος πάντα ήταν Μουντιάλ. Ημερομηνίες κτλ. Τσίκι, 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 κάτι θα βρεθεί.
Εδώ πέρα σε αυτά τα γενικά, άστα δεν μπορώ. Εντάξει, έχουμε. Εντάξει. Στα γενικά έχει πολλά σαν σήμερα. Έχει, ναι, έχει πολλά. Έχει σαν μουσικά, σήμερα, έχει σαν σήμερα έχει δολοφονική επίθεση τον Γρηγόριο Λαμπράκη. Έχει κινηματογραφικά, έχει διάφορα. Σαν σήμερα ήταν ο Γρηγόριος. Ναι, σαν σήμερα, ναι. Και μετά πέντε μέρες πέθανε. Μοναδικός τεράστιος Γρηγόριος Λαμπράκης. Κοτσαμπάσιδες. Μοναδικός και τεράστιος Γρηγόριος Λαμπράκης. Ήταν τη βραδιά εκείνη, πέρασαν από εκεί οι γονείς. Ναι, ο Κοντζαμπάς είναι Σωτήρη Δασκαλάκης, ναι, με το δίκιο του χλεβάζει. Άσε με χαϊμένε τώρα. Την πατάτα που έριξε. Τώρα με ντρόπια σας νομίζεις. Χαμένε, χαμένε. Πιο καλά να έλεγες, ήταν πιο κοντά να έλεγες ταξιτζίτιδες. Πιο κοντά ήταν. Τι λέει, τι λέει, τι λέει. Ήταν από αυτόν Κοντζαμάνης. Επειδή είχε το τρίκυκλο. Ναι, το τρίκυκλο. Γι' αυτό τα τρίκυκλα τα λένε Κοντζαμάνη. Έμενε πιο πάνω από τη γιαγιά μου. Από την παράγκα της γιαγιάς μου, λίγο πιο πάνω. Θα σου πω μετά. Γιατί τώρα ζουν και οι απόγονοι και τα λοιπά. Προφανώς οι άνθρωποι να είναι καλά, δεν φαντάζομαι ότι ζουν, δεν ξέρω. Απόγονοι. Και ποιος ζούσε από τη γιαγιά μου, ήταν γειτονάκι, όλη μέρα μιλούσανε και τον λάτρευε όλη η Τούμπα. Ο Παγκρατίδης. Ναι. Ο Αρίστος. Το πιο καλό παιδί. Έκλαιγε όλη η Τούμπα. Το πιο καλό παιδί, το πιο αγαθό παιδί. Η Τούμπα κλαίει μόνο όταν χάνει πρωτάθλημα. Απλά εντάξει. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πριν πούμε τους διαγωνισμούς, το θηρίο δεν θέλει δικέφαλο, δεν θέλει Champions League, έτσι. Ο ένας από τους δύο κατά τεκμήριον κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο φεστινό double, ο Φερνάντο Βαρέλα, ο άλλος εννοείται ο Αλέξης Πασχαλάκης, τα έχουμε πει αυτά, δεν θέλει ΠΑΟΚ. Και διαβάζω εδώ στην πολύ καλή αθλητική εφημερίδα Metro Sport, εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ, λέμε τα ονόματα, δεν βγάζουμε τέτοιο κόμπλεξ. Αποφασισμένος ο Ιβάν να αντικαταστήσει με καλύτερο και πιο νέο στόπερ τον Βαρέλα που λέει όχι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Αυτά που λέμε εμείς την Παρασκευή τα γράφουν οι άλλοι την Τετάρτη. Μπράβο. Λοιπόν, είπε ο Παναγιώτης εδώ πέρα ότι έκανε αποχαιρετιστήριο πάρτι στο παιδί του κτλ. Ωχ, καλά να είσαι. Και τέτοια. Λοιπόν, εγώ σημειώνω. Φερνάντο Βαρέλα. Ηλικία 31 ετών. Το κρατάω αυτό όπως είναι. Μπράβο. Το κρατάω όπως είναι. Ναι. Και περιμένω να δω στόπερ, ναι, το πολύ 30. Μπράβο. Το πολύ, δηλαδή αν φέρει 31, εγώ θα, βγαίνω, θα κράζω επί ένα μήνα κάθε μέρα. Θα φέρουμε τον Μπαρέζι. Είναι 31 και κάτι. Mm. 31 μισό νομίζω είναι. Μπράβο. 32 το, δηλαδή. Το κάνει ακόμη χειρότερο Παναγιώ, ο Σωτήρης. Oh. Μπράβο, σωστό. Η 31 μισό και 31 και κάτι 4 μήνες. Ταλαιπωριακός. Κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι 31 μισό. Φεύγει τρύπα της άμυνας. Εγώ θέλω από όλοι που φεύγουν τώρα είναι πάντα ο άλλος είναι. Ο άλλος έγινε τόσο τελευταίες παοξής, ο Αντώνης Κασάνδρου. Φεύγει το κομπολόι του μάνατζερ. Ο Πρίγιοβιτς από πάνω. Ο Πρίγιοβιτς από πάνω. Εγώ το είχα πει αυτό ρε, τότε με στο Άρης Πάω, πήγε από πάνω και τέτοιο και το έστειλε ότι έχεις θέσει. Και μετά το θυμήθηκα. Δίνουμε προσκλήσεις σήμερα. Η πόρνη από πάνω. Το έστειλε παοξής. Μιλάμε για αλητία, έτσι. Εγώ περιμένω πολύ καλύτερο από τον Βαρέλα, ναι, και έχω τα κριτήρια να τον κρίνω νομίζω. Ένας μαύρος Βόζδο αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ. Και το πολύ 30. Μια χαρά ήταν ο Λεωνίδας ο Βόζδο. Το πολύ. Καφετέρια στη Φλόρινα έχει. Τον είχε κάνει μπορμπόκι και το 3-1. Ναι. Το πολύ 30. Το πολύ 30. Έτσι. Ναι. Το πολύ 30. Ναι. Εγώ κρατάω την εφημερίδα. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα την αγοράσω σήμερα. Μπράβο, ναι, πάρτε την. Θα την αγοράσω. Θα δώσω 1-30. Για να κόψω μόνο. Δεν θα διαβάσω. Θα την άφησω την υπόλοιπη. Μήπως έχετε τρασέα τη συνέντευξη για Ιδινή, όχι. Για να κρατήσω αυτό το πρωτοσέλιδο. Καλύτερο και πιο νέο. Μπράβο. Αυτό είναι βασικό θέμα τη εκπομπή σήμερα. Καλά, περιμένουμε σχόλια, κυρίω ο οπαδού του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι φαντάζονται να μα δώσουν το πορτρέτο του νέου στόπερ, του διαδόχου, του Φερνάντου. Του Βαρέλα. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Ιβανόφιο. 6 ώρα, τεράστιο παιχνίδι. Ηρακλής Καστοριά. 6 η ώρα. Ηρακλής Καστοριά. Ο Ηρακλής θέλει μία νίκη. Ηρακλής Καστοριά. 6 η ώρα. Πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Ποια είναι η Καστοριά? Συγγνώμη που ακούγομαι αυτό που συχαίνομαι. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Έτσι. Και λατρεύω την πανέμορφη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας μας. Έρχεται το παράσχο σας εσκίσει. Λατρεύω. Έρχεται ο Δίντσικος με την πανέμορφη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας μας. Αλλά ποια είναι η Καστοριά? Σαργκάρης. Να πω τώρα κάτι δηλαδή έτσι για πλάκα. Το φάντομ. Πείτε μου έναν καλαθοσφαιριστή άξιο λόγου που έχει βγάλει Καστοριά. Έναν. Έναν για πλάκα. Ωραία, ξεφτυλίκη λοιπόν. Έναν. Άρα, Αντώνη. Εγώ τον αγαπάω πιο πολύ από εσένα, μα ξέρει. Φεύγει τον πιχλιμπίδι του μάνατζερ. Γεια σου, ρε Αντώνη.
Γεια σου, Δεσκύλε Αντώνη Κασάνδρα. Πού πάει Κίνα, πάει. Κίνα, τι? Πάει. Κίνα. Νομίζω Κίνα. Είναι δυνατόν να αφήσει. Άμεσα λόγια, πα αγκάερ, κοροϊδό. Να τρως ρίζια. Μάλλον ξέρει. Να τρως φίδια. Μάλλον ξέρει ότι. Να τρως σκυλιά. Σκυλιά τρώνε. Μάλλον ξέρει ότι δεν θα παίξει Champions League. Νομίζω. Σωτήρι, πετά και ένα Planet Earth. Για να μην του κουράσουμε. Ένα Planet Earth μέχρι το break, έτσι. Με την ησυχία σου. Take your time. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μα για σήμερα είναι. Μόνο νίκη θέλει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θέλει μία νίκη σε τρία μάτς. Αν χρειαστεί. Α, δεν έπαιξε δηλαδή προχθές που είπε ότι ήταν να παίξει. Όχι, έτσι. Το πήρε και να το μας πάει. Α. Περίμενα να βγει το ζευγάρι, ναι. Καστοριά Καρδίτσα. Μάλιστα. Πέρασε Καστοριά. Ναι. Παίζουνε σήμερα. Ναι. Αν χάσει ο Ηρακλής του Ιβανόφη, όπως έχει κάνει. Ναι. Πάνε στην Καστοριά. Πού έχει γίνει το Καστοριά στο μπάσκετ. Α, να το ερώτημα. Εδώ ποδοσφαίρου δεν έχει μείνει. Παίζουν στην Καστοριά. Ναι. Χάνει και εκεί. Ναι. Έρχονται στο Ιβανόφιλ. Όχι, άμα είναι γουναράδες. Να σου φτιάξουν τη γούνα. Αν δεν κάνει μία νίκη σε τρία μάτς. Είστε ικανοί, άσε. Κράτα λίγο καλάδι, έτσι. Γιατί πολύ αέρα πήρε. Κλείσε. Κάνε Καστοριά και πιο καλοδοσημιστή έχει βγάλει και τώρα και τα άλλο. Πολύ αέρα. Κλείσε το τμήμα. Κλείσε το. Να, κλείσε. Το κλείσε. Πώς το λένε. Κλείσε τόσα χρόνια. Κλείσε τόσα μα τόσα χρόνια. Τώρα πάει λίγο να ξεπορτήσει. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά πείτε μου έναν παίκτη τη προκοπή που έχει βγάλει. Έναν παίκτη. Ακούγεται. Έναν καλαδοσφαιριστή άξιο λόγου. Που έχει βγάλει Καστοριά. Έναν έτσι για πλάκα, ρε παιδί μου. Τι, αν δώσουμε γυαλιά, ας πούμε. Δεν το κάνω. Αν δώσουμε γυαλιά. Έναν καλαδοσφαιριστή που έχει βγάλει Καστοριά. Να πω ναι, έχει βγάλει Καστοριά αυτόν. Χαμένε. Να γίνει έτσι, να είναι άξιος λόγου. Έτσι, όποιος θέλει, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, πάμε άλλον ύμνο από Ντουράν Ντουράν. Ύμνο τεράστιο, απλησίαστο. Για πόσες πρώτες θέσεις στις Eurovision κάνει το κομμάτι αυτό. Για να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας. Λοιπόν. Για 58η φορά στην ιστορία του Λίμπερο δίνουμε διπλές προσκλήσεις, τρεις αυτή τη φορά, για την απίστευτη παράσταση «Η πόρνη από πάνω» του Αντώνη Τσιπιανίτη. Σε συνοδεσία Σταμάτη Πατρώνη με την Κατερίνα Δασκάλου. Ξέρω πάνω από 50 άτομα που το έχουν δει τρεις φορές. Εγώ το έχω δει δύο. Είχα την τύχη να δω και πρόβα περίπου 10 λεπτά. Που ήταν μάθημα ζωής. Sorry για το κλεισέ, αλλά ήταν μάθημα ζωής. Για την παράσταση αυτή. Να πω και την Κατερίνα Δασκάλου, τι να πω. Πλέον νομίζω ότι είναι ο ρόλος που την έχει στιγματίσει, αν και είναι ο πιο κόντρα ρόλος της καριέρας της. Ξεκάθαρα. 70 λεπτά μόνη πάνω στη σκηνή, σε μια απίστευτη, σε ένα πραγματικά ρεσιτάλ ερμηνείας. Sorry για το κλεισέ, αλλά εδώ ισχύει. Δεν χάνεται η παράσταση. Το υπογράφω, την έχω δει δύο φορές. Τουλάχιστον 30 άτομα ξέρω εγώ που την έχουν δει τρεις φορές με εισιτήριο. Σε ποιους χώρους τα έχουμε μπερδέψει. Κολοσσέων, Αθήνεων, Αυλαία. Μπορεί και να το έχει παίξει και σαν ένα δημοτικό σχολείο η γυναίκα. Και ξεκάθαρα η αφίσα. Το συζητούσαμε το πράγμα με τον Τζαρτίδη προχθές. Η αφίσα, έχω κατασταλάξει πλέον, είναι με διαφορά η πιο σεξι αφίσα, η αφίσα της παράστασης. Η πιο σεξι αφίσα στο ελληνικό θέατρο τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Εμείς που δεν την έχουμε δει, μπορείς να την περιγράψεις. Τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Την έχουν δει όλοι. Εγώ δεν την έχω δει. Πρέπει να την έχεις δει εσύ με το ταξί, ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια, εκεί που γυρνάς στην πόλη, ναι. Εκτός αν γυρνάς και δεν παρατηρείς. Δεν παρατηρώ. Που είναι τραγικό. Μάλλον. Ναι, μάλλον ναι. Αυτό είναι. Δεν κάνεις, ναι. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ναι, μπορεί να. Γιατί είναι... αυτή η δουλειά πρέπει να είσαι έτσι. Ναι. Να βγάζεις, ναι. Από παντού, θέλετε να παρατηρήσεις τι γίνεται στην πόλη. Πέρα του γεγονότος ότι έχω πάρει καμιά 15 για πελάτες με τα μάτια, έτσι κοιτάζομαστε και σταματάω και τους παίρνω. Συνέχισε. Λοιπόν, έχεις, ναι. Πάρει Κατερίνα Δασκάλου με το. Όχι, αλλά αν την πάρω, φίλε μου, ταξί, φοβάμαι θα σταματήσει τις παραστάσεις. Μπράβο. Θα κλεφθούμε και την κάνουμε ιστορία. Μπράβο. Δύσκολο. Μία από τις τρεις πιο όμορφες Ελληνίδες για μένα. Έτσι. Μία από τις τρεις πιο όμορφες Ελληνίδες της τελευταίας 20ετίας. Ξεκάθαρα. Γυναίκα και ηθοποιός παγκόσμιας κλάσης. Η αφίσα τη δείχνει απλά να κάθεται σε μια καρέκλα. Αυτό. Μαγεία. Πρέπει να τη δείτε. Εντάξει. Δεν θα περιγράψω τίποτα. Ναι. Ξυπόλυτη με ένα απλό ρηχτό φορεματάκι. Και γυρισμένη κάπως προφίλ και προς τα κάτω το πρόσωπο. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις. Η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιπιανίτη σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη με Κατερίνα Διδασκάλου. Θέατρο Αμαλία απόψε στις 9 η ώρα. Στο ιστορικό. Και ανακαινισμένο και πανέμορφο θέατρο Αμαλία στην Αμαλία 71 Ανατολική Θεσσαλονίκη, κάθετος στην Παρασκευοπούλου, περίπου 100 μέτρα πιο πάνω και δεξιά μέσα από το Radio City. Τώρα, τι άλλο δίνουμε, και εδώ είναι όλο το ζουμί. Κάτι που αφορά νομίζω τη συντηρητική πλειοψηφία αυτών που μας ακούνε.
δίνουμε δύο αντίτυπα του καταπληκτικού βιβλίου «Ηγεσία» των Σέρς, Άλεξ Φέργιουσον και Μάικλ Μόριτς. Είναι από τις εκδόσεις Sportbook. Τις ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ προσωπικά τον Ηλία τον Τσιπτσέ για ό,τι κάνει για το κεφάλαιο βιβλίο και αθλητισμός. Βλέπουμε τον αθλητισμό με τα ίδια μάτια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηλίας είναι μουσικός, παίζει βιολί και πλήκτρα, μέλος συγκροτήματος για χρόνια στους Broken Tempo. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει, παίζει μόνος, δεν ξέρω. Καλημέρα Ηλία. Καλημέρα από όλους εδώ πέρα. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα. Και από όλους από το Λίμπερο. Ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις για μας. Και έκανες και κάνεις ειδικά σήμερα για μας. Ευχαριστούμε για το απίστευτο βιβλίο το οποίο μας έδωσες. Μας έχει υποσχεθεί ότι αργότερα θα δώσουμε και άλλα βιβλία στο βαθμό που μπορεί ο Ηλίας. Οι εκδόσεις Sportbook βρίσκονται στις Οικές, στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Κάντε μια βόλτα, θα χάσετε την μπάλα, το εννοώ. Ανδρέα Παπανδρέου 172 στις Οικές, θα χάσετε την μπάλα. Είχαμε την τύχη να έχει stand ακριβώς απέναντι από το Λίμπερο, στη Sport Expo, και έτσι γνωρίσαμε τον Ηλία, τον οποίον βέβαια, χωρίς να τον γνωρίζω, είχαμε μιλήσει παλιότερα. Με αφορμή ένα opening των Broken Tempo, αν θυμάμαι καλά, στους Fluorescence. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το βιβλίο δεν υπάρχει. Εγώ το είχα πάρει ήδη. Δεν υπάρχει το βιβλίο. Είναι Ευαγγέλιο. Άμα τη επιστροφή μας, θα διαβάσω δύο πάρα πολύ μικρά αποσπάσματα. Όπως συνομιλείς με διδυτές. Επαναλαμβάνω, λέγεται «Ηγεσία». Το έχει γράψει ο Άλεξ Φέργκισον και ο Μάικλ Μόριτς. Συνεργάζεται μαζί του. Επειδή τον έναν τον ξέρετε όλοι, το ποιος είναι ο άλλος, δυο λογάκια θα τα πούμε όταν γυρίσουμε. Δεν υπάρχει. Δύο αντίτυπα. Συνεπώς, τριλογής FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις θέατρο ή βιβλίο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα με Μάριο Σλαμά και Σωτήρη Δασκαλάκη. Θα πορευτούμε μαζί. Γραμμές φυσικά δεν ανοίγουμε ακόμα. Θα βγάλουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας έχουμε και την CFD Carpets Κολοκυθάς. Τι είναι αυτός ο τύπος όμως, ρωτάτε. Καθαρισμός χαλιών. Αμάν βρώμησε. Στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία, συνώνυμα δηλαδή του Κολοκυθά. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Μέσα σε 48 ώρες, μπαμ δηλαδή, θα έχουν παραλάβει το χαλάκι σας ή το παπλωμά σας από το χώρο σας και θα το φέρουν καθαρουλινή. Δίνουμε μετράνο, για ρωτά λίγο, Σωτό, δίνουμε μετράνο. Δίνουμε, δεν το είπαμε πριν. Πέντε διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο. Ακριβώς απέναντι από το γήπεδο του Μακεδονικού. FM και ενώ ξέρετε τον τρόπο, ονοματεπώνυμο. Τσίρκο, έλα. Μέχρι και αύριο. Τετάρτη. Άρα δίνουμε για σήμερα και αύριο. Γιατί είναι... Ναι. Ρώτα, Σωτήρη, είναι για σήμερα και αύριο ή μπορεί να πάνε και από Παρασκευή. Αυτό για να μην είναι. Ναι. Βάζουμε τους ανθρώπους στο τζάπα στο λούκι. Και Παρασκευή. Και Παρασκευή. Άρα λοιπόν, διαλέγεις. Choice που λέμε. Πώς σας είπες, Παναγιώτη, πέντε. Πέντε διπλές προσκλήσεις Τσίρκο Μεντράνο. Ή για σήμερα, ή για απόψε, ή για αύριο, ή και για Παρασκευή. Και αν θες απόγευμα, αν θέλεις βράδυ. Αυτό είναι απέναντι το κήπεδο του Μακεδονικού, έτσι, για κάποιους που δεν γνωρίζουν. Νομίζω ότι είναι απέναντι ή μέσα. Απέναντι. Πήγα δρομολόγιο. Μπράβο, εντάξει, παλικάρι μου, τα οικονόμησα από εκεί πέρα, του έκλεισα ανθρώπου. Του βγήκε το τσίρκο 200 ευρώ. 5,80 γράψε, 5 κράτησα. Από πού? Από του ομπελόκηπου. Τσάμπα πράγμα, ρε. Τι μας είπες τώρα, εγώ περιμένω τίποτα παρανατολικά. Σαν πράγμα. Από αμπελόκηπους οι άνθρωποι, ναι, πήγανε στο γήπεδο του Μακεδονικού, τους πήρες 5 ευρώ. Ποιο είναι το τζάπα πράγμα. Που είναι ευκαρπία. Δεν γνωρίζει μάλλον. Ναι, εντάξει, ξέρω. Και έχω πάει. Αμπελόκηπους γράψαμε ιστορία, ξέρεις. 1,5 χρόνο μας κυνηγούσαν. Και που τις κυνηγήσανε εσένα. Με τα όρια και τις αλητίες που έκανες. Που έδινες στον Μαυρίδη Κοσάρικα για γκράφιντι. Στο Δραχμές. Δραχμές, ναι. Στον Κώστα το Μαυρίδη. 5.000, εντάξει. Πρέπει να ήταν, μπορεί και το πρώτο του μεροκάματο. Αν όχι το πρώτο του, σίγουρα στα τρία πρώτα. Αν ακούει Μαυρίδης ο Κώστας, καλά είναι το 5, έκανε κάτι επεμβάσει, θα ήταν σιδερένιος να είναι. Λοιπόν. Σαν σήμερα κερδίζετε το 99 τη Newcastle 2-0 τελικό κύπελλο Αγγλίας και είναι ο Ολυμπιακός, και είναι η πρώτη ομάδα λέει στην Αγγλία που κατακτάει 3 double. Κάτσε, τελικό κυπέλλου σήμερα. Το 99. Ναι. Είναι το 2-0 αυτό. Το 2-0, ναι, 2-0. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Μα δεν το δέμε αυτό, ρε. Ένα 4-0 είχαμε. Πού το δέμε. Α, όχι. Ποιο είδαμε μαζί, θυμάσαι. 5-4-0. Ποιο είδαμε τελικό Newcastle μαζί. Ένα 4-0 είχαμε δει. Είδαμε το 1-0 τη Arsenal. Με Newcastle. Με την κεφαλιά του Νταμπίζα του Νίκου στο οριζόντιο δοκάρι.
Ούτε θυμάμαι, Μάριο. Ναι. Όπω, μαζί το είδαμε. Ναι. Αυτό είναι το 2-0 που λες με εμάς. 2-0, ναι, ναι. Η πρώτη ομάδα λέει στην Αγγλία που κατακτά 3-double. Ναι. Και μπερδεύεσαι, ξέρεις γιατί. Ναι. Λες η Λίβερπουλ, φίλε, δεν είναι δυνατόν η Λίβερπουλ να έχει κατακτήσει. Απλά η Λίβερπουλ όταν παίρνει τα πρωταθλήματα έπαιρνε πολλούς τελικούς με τη Λίκα με την Τότεναμ. Λίκα πρέπει, ναι, 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 ναι. Το ένα με την μπάλα που είναι κόκκινο, άσπρο, μαύρο. Ναι. Κόκκινο, πολύ άσπρο, ναι. Με τα πεντάγωνα μαύρο κόκκινο. Ναι. Όπο. Ναι. Το θυμάμαι πολύ. Κλασική φωτογραφία με το Σούνες, ναι, που κάνει τάκλινγκ στον Γκλεν Χόντλ. Ναι. Κλασική φωτογραφία από το τελικό. Εκείνη τη στιγμή μου άρεσε πολύ. Ναι. Οπό. Λοιπόν, καλημερίζουμε Άννα, ναι, American Woman. Α, χανούλα. Η οποία μα στηρίζει και κάνει μαγικά για την εκπομπή. Καλημέρα, Άννα. Να είσαι καλά. Η οποία λέει: δεν αντέχω να ημνείται Κατερίνα Διδασκάλου και να μην ημνείται εμένα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τι είναι. Ένα μπιχλιμπίδι διδασκάλο μπροστά στην Άννα. Κορόιδο. Κορόιδο, χαμένο. Εγώ ασόλυνγκ στα μάτια. Η οποία Κατερίνα Διδασκάλου έχει μηνύσει Άννα American Woman. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, διαβάζουμε μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Έχουμε ήδη πολλά μηνυματάκια. Εντάξει. Μην ξεχνάτε οι φίλοι του Ηρακλέους, αλλά και της Καστοριάς και οι φίλοι του μπάσκετ. Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο θρυλικό Ιβανόφιο. Στις 6 η ώρα, Ηρακλής Καστοριά. Και είπα πάρα πολύ απλά, ποια είναι η Καστοριά μπασκετικά. Να μου πει κάποιος έναν αξιόλογο καλαθοσφαιριστή που έχει βγάλει η Καστοριά, ρε παιδιά. Έναν. Όχι δύο, όχι τρεις, έναν. Μισό. Το παίρνω το ένα πίσω. Μισό. Έτσι. Και περιμένω από τους φίλους του ΠΑΟΚ το προφίλ του νέου στόπερ. Μας ενημερώνει εδώ καλή εφημερίδα της πόλης. Θα είναι ο Ιβάν αποφασισμένος να φέρει νεότερο και καλύτερο. 31 είναι ο Φερνάντο Βαρέλα, έτσι, 31 μισό. Ο Ισλανδός δεν μπορεί να παίξει. Οκ. Okay. Νεότερο και καλύτερο. Μείνε με τον Ισλανδό βασικό, ωραίο, κανένα πρόβλημα. Γιώργος Ιταλός, μήνυμα. Σωτήρη, κλείστε τη μουσική λιγάκι παλικά. Πάμε χωρίς μουσική. Στον κόσμο του. Ακούστε. Το αφιερώνουμε στον Σωτήρη Δασκαλάκη το μήνυμα. Μήνυμα από Γιώργο Ιταλό. Βρύθη ποιότητας, καταλαβαίνετε. Από σαν Αντώνης Κασάνδρου, ακριβώς το ίδιο στυλ είναι, περίπου. Εντάξει. Θέλω να σου πω κάτι. Κι εγώ. Πάμε λοιπόν με το 3. 1, 2, 3. Είμαι έγκυος. Είμαι στήρος. Το θεωρώ πραγματικά αραβούργημα. Αυτό είναι πραγματικά αραβούργημα. Το λατρεύω. Φίλε, να σου γίνει αυτό. Πες μου τι κάνεις. Έλα, το κάνουμε σαν διάλογο. Έλα, έλα. Εσύ πια. Εγώ είμαι εγκόμενα. Ναι, διάβαζε. Εγώ είμαι εγκόμενα. Ναι. Το θυμάμαι απ' έξω. Το διάβασα από μέσα. Το θυμάμαι απ' έξω. Θέλω να σου πω κάτι. Κι εγώ. Πάμε λοιπόν με το 3. 1, 2, 3. Είμαι στήρος. Για το πιάσω τον αέρα. Τέλειο. Μετά από χρόνια και μου. Είναι στήρος εκείνος ο παραγωγός. Τον παραδέχτηκα. Τέλειο συγχρονισμό. Θεατρικά αυτό θέλει δουλειά για να γίνει. Α, γεννημένο με στα σανίδια, ρε. Βέβαια, αυτό θέλει δουλειά για να γίνει θεατρικά. Φοβερό. Το τελευταίο, ρε φίλε, που βγήκε προς τα έξω ότι. Να, ο μάνατζερ. Ναι, πες, ναι, θα του πει. Που κάνει ο μάνατζερ κουμάντζο τον Βαρέλα και τα λοιπά. Τα πιστεύει αυτά. Δηλαδή είναι δυνατόν ο μάνατζερ να αποφασίσει, φίλε, για τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι λες, ρε Μάριο. Μου τα έλεγε προχθές ο Πασχάλης ο Δουντούρης. Sorry λίγο. Είσαι η μάνατζερ μου. Ναι. Είμαι ποδοσφαιριστής. Ναι. Θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εσύ μου λες, όχι, δεν θα μείνεις, θα πας στην Κίνα. Μπορώ να σε πιέσω με διάφορους τρόπους. Πώς, με ποιο τρόπο, ρε φίλε, πες έναν. Να σε εκβιάσω. Πώς, με τι. Με τι προσωπικά ξέρω. Πάει αλλού το πράγμα. Εκβιασμοί στον ΠΑΟΚ. Χίλια δυο. Εκτός αν είναι ο. Τι. Γενικά μιλάω εγώ, ρε. Δεν λέω και το. Γενικά μιλάω, δεν μιλάω τον άνθρωπο, δεν ξέρω, έχω ιδέα. Πλάκα κάνω, δεν έχω ιδέα. Δεν θα πιέσει ο μάνατζερ τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής αποφασίζει. Πώς δεν μπορεί, τι λες, ρε φίλε, έχει. Άρα οι μάνατζερ κάνουν κομμάτι στις ομάδες. Μα εννοείται, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Τεράστιο. Εννοείται. Λοιπόν, άντε να πούμε διαγωνισμούς, δεν Γιώργο Ιταλό θα μας πρίξει και άλλα θα μας στέλνεις. Φοβερά αυτά τα επιβραδυντικά προφυλακτικά. Πήρα ένα κουτί το 2011 και ακόμα να γαργαλίσω. Ρε το Σωτήρι. Σωτήρι, πάμε χωρίς μουσικούλα για λίγο. Εσύ έχεις το κομμάτι απλά έτοιμο. Μαζεύτηκαν πολλά μηνυματάκια, έτσι. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Παραστασάρα, απόψε. Η Πόρνη από πάνω με την Κατερίνα Διδασκάλου στο θέατρο Αμαλία, ώρα έναρξης 9. Δίνουμε 5 διπλές για το Τσίρκο Μεντράνο από απόψε έως και την Παρασκευή ισχύουν. Και δίνουμε 2 αντίτυπα του πραγματικά συγκλονιστικού βιβλίου Ηγεσία των Σέρς Άλεξ Φέργκισον και Μάικλ Μόριτζ. Οι νικητές τα παραλαμβάνουν τώρα, σήμερα. Μετά την μία. Μην έρθουν εδώ και τέρτο. Θα βγάλουμε 2 νικητές. Μετά την μία με ταυτότητα. Ή μην μπει κάποιος και πει γεια σας, είμαι ο νικητής Σωτήρης Δασκαλάκης και δεν ο Δασκαλάκης, φυσικά επειδή άκουσε τον νικητή, έτσι. Ταυτότητα, διαβατήριο, ένα επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι όντως είναι ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Και κέρδισε το βιβλίο. Τόσο μα τόσο απλά. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις τσίρκο ή θέατρο ή βιβλίο ή και τα τρία, αποστολή στο 54526. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι χαμένοι καβατζώνουν την επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Outcome Express.
Να διαβάσω δύο αποσπασματάκια πολύ μικρά. Και δεν διαβάζει. Καμιά συνομιλία με διαιτητέ έχει μέσα. Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Πρώτον η εισαγωγή από Σερ Άλεξ Φέργκισον. Διαβάζω εγώ αυτού του Μαραντόνα. Όταν έφυγα από το γυμνάσιο. Το πνεύμα είναι. Η διαφορά είναι χαόδη. Αχαμένε. Όταν έφυγα από το γυμνάσιο του Γκόβαν τη Γλασκόβη σε ηλικία 16 ετών για να ακολουθήσω τη μαθητεία μου ω κατασκευαστή εργαλείων στο Remington Rand και να ξεκινήσω την ποδοσφαιρική μου ζωή στο Queen's Park. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως 55 χρόνια αργότερα θα στεκόμουν μπροστά στο αμφιθέατρο του Harvard Business School μιλώντας σε μία τάξη φοιτητών του MBA για τον εαυτό μου. Ο Γιουκούδης της Γλασκόβης. Λοιπόν, δεν διαβάζω το παρακάτω, αυτήν την εισαγωγή, και πάω στο κεφάλαιο το τρίτο που λέγεται «Μελέτη». Μιλάει ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Και άκουσα τι δασκαλά και τι λέει. Έχω αποκομίσει πολλά από τη μελέτη βιβλίων στο πέρασμα των χρόνων. Ως παιδί, απογοήτευσα τους γονείς μου με τις χαμηλές επιδόσεις μου στο σχολείο. Στούρνος. Κυρίως λόγω της αφοσίωσής μου στο ποδόσφαιρο. Έτσι, η βασική μου εκπαίδευση ολοκληρώθηκε όταν ήμουν 16 ετών. Σε ποια ομάδα έπαιξε? Ποιος? Ο Φέργκισον. Στη Λινσβίλ. Επί χρόνια. Γκασμάς. Έτσι, η βασική μου εκπαίδευση ολοκληρώθηκε όταν ήμουν 16 ετών. Ωστόσο. Πάντοτε μου άρεσε να διαβάζω. Στην πραγματικότητα ήμουν στη βιβλιοθήκη της Γλασκόβης. Σε βοηθάει, σε ποια ομάδα έπαιξε? Στις 6 Φεβρουαρίου του 1958, όταν... Γιατί το λέει αυτό? Για το δυστύχημα. Όταν ήμουν στη βιβλιοθήκη... Ήμουν εκεί... Παππού, παππού, κι άλλο παραμύθια. Όταν άκουσα για την αεροπορική τραγωδία του Μονάχου. Ήμουν αρκετά χρόνια συνδρομητής στην εβδομαδιαία Daily Express, στις σκοτσέζικες Sunday Mail και Sunday Post, στη Sunday Express και στην Independent του Σαββατοκύριακου. Ενημερωνόμουν επίσης συχνά από την Racing Post για τις υποδρομίες. Ο Βουλώνης της Γλασκόβης. Από τότε. Αλλά το σημαντικότερο. Τον Κώστα, το... Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα κύριε. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως πάντα μου άρεσαν τα βιβλία. Και ο τζόγος. Το ενδιαφέρον μου για τα βιβλία, ναι, λέει ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, ναι, δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Mm. Ένας από τους προπονητές για τους οποίους διάβασα προέρχεται από ένα άθλημα για το οποίο δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Σκουός. Ήταν ο σπουδαίος προπονητής του μπάσκετ στο UCLA, John Wooden, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του σε 10 τίτλους για το εθνικό πρωτάθλημα μέσα σε 10 περιόδους. Ήταν ένας προπονητής που το χάρισμά του ήταν να εμπνέει και όχι κάποιος σπεσιαλίστας σε θέματα τακτικής. Δεν υπήρχε όμως καμιά αμφιβολία για το ποιος ήταν το αφεντικό. Δεν θα μπορούσε να ανεχτεί κάποιον απίθαρχο ή κάποιον που θα παρέκλινε από τα μονοπάτια που είχε χαράξει. Χάρη πάπα. Σωτήρη, κρατήσου σε λίγο ρε διατάκα για σένα. Διάβασα επίσης για κάποιον Βίνς Λομπάρντι, ο οποίος ήταν ένα δημοφιλές όνομα στις ΗΠΑ την περίοδο που ήταν προπονητής των Green Bay Packers. Είχε τόσες αιμονές με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όσες εγώ με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν δύσκολο να ταυτιστώ μαζί του και να αγαπήσω την φράση του. Δεν χάσαμε το παιχνίδι, απλώς ξεμείναμε από χρόνο. Δεν υπάρχει. Δεν χάσαμε το παιχνίδι, απλώς ξεμείναμε από χρόνο. Αυτό το είπε και ο Ιβκοβιτς όταν χάσαμε το Final Four. Λοιπόν, το βιβλίο είναι Ευαγγέλιο. Έχει κάποια απίστευτα ντοκουμέντα. Έλα, πες μας για υποδρομίες. Τι τζογάρε. Όπως ένα που δείχνω τώρα στον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Τι γράφει απάνω? Liverpool Football Club. Τι είναι αυτό, ρε Μάρι? Liverpool. Γράμμα είναι. Football Club. Ναι. Επίσημη επιστολή. Επιστολή. Ναι. Στον Σερ Άλεξ Φέργκισον. Από τον Κένι Νταλγκλής. Τον τεράστιο Κένι Νταλγκλής. Όπου τον ευχαριστεί για την στάση του για όσα έγιναν στο Χίλσμπορο. Ποιος ευχαριστεί ποιον? Ο Κένι Νταλγκλής. Ναι. Τον Φέργκισον. Ναι, μάτια μου, ναι, ναι. Στο δείχνω. Γιατί? Στο δείχνω. Τι είχε η στάση του? Ένα απίστευτο γράμμα, κανονικά χειρόγραφο, οπαδού, για την απάντηση του Σερ Άλεξ Φέργκισον σε κάτι που του ζήτησε. Και να πούμε ποιος είναι ο Σερ Μάικλ Μόριτς. Γιατί έχει καταλυτική παρουσία στο βιβλίο. Mm. Το βιβλίο λέγεται Ηγεσία. Δεν είναι μόνο για φίλους του ποδοσφαίρου. Είναι ακόμη και για κάποιον που έχει μια επιχειρησούλα, ένα ψιλικατζίδικο. Ναι, έτσι είναι. Και θέλει να το τρέξει σωστά. Μπράβο. Ο Σερ Μάικλ Μόριτς γεννήθηκε στο Κάρντιφ, σπούδασε στη Βοστόνη και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο αμερικανικό περιοδικό Time στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τότε γνώρισε τον Steve Jobs και έγραψε το πρώτο βιβλίο για την Apple. Το 1986 ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Sequoia Capital
στην Silicon Valley, μία από τις σπουδαιότερες επενδυτικές εταιρείες στις νέες τεχνολογίες. Το 2012 έγινε επικεφαλής της Sequoia Capital και το 2013 Capital χρήστηκε υπό της. Το φιλανθρωπικό του έργο περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποτροφιών στην Ευρώπη σε φοιτητές χωρίς οικονομικούς πόρους. Διαμένει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τη σύζυγό του, Χάρετ Χέιμαν. Παιδιά. Το βιβλίο δεν υπάρχει. Τώρα πώς ασχολείται με τα ρούχα. Το βιβλίο δεν υπάρχει. Δίνουμε δύο αντίτυπα. Ευχαριστούμε την Sportbook και τον Ηλία τον Τσιπτσέ για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα και κάνει για μας. Και θα κάνει, θέλω να πιστεύω, ότι θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία, γιατί έχει πραγματικά απίστευτα βιβλία. Θα ανέβω πάνω, φίλε. Αξίζει να περάσετε. Παπανδρέου, 174 είπες. Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. 172 σικές. 172. Εντάξει. Εντάξει. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφεις. Τσίρκο. Ή θέατρο. Ή βιβλίο. Ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία. Αποστολή στο 54526. Πάμε μουσική ανάσα και με τη χαλάρα μας να διαβάσουμε μηνύματα και να σχολιάσουμε. Σωτήρη πάντα από την αρχή, γιατί το κομμάτι είναι ύμνος. Πραγματικά ύμνος. Το αφιερώνω σε όλους όσους τους λατρεύουν. Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια, τώρα μπήκα πάνω στη φωνή. Ζητώ συγγνώμη, γιατί το παλικάρι δεν παίζεται. Θέλει καμιά 200 Slayer για πρωινό στο γάλα του. Σχολιάζω. Περιμένουμε από Ghost νέο άλμπουμ. Θα είναι, λέει, πιο σκοτεινό, πιο σατανικό, πιο θα είναι μια χαρά. Με την ευγενική χορηγία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Αντώνης Κασάνδρου λέει: φτάνει με τα σε ευχαριστούμε και τα καλή συνέχεια. Λίγοι είναι ντουραντ να κάνουν σκόντο στις απολαβές τους για να πάρουν πρωταθλήματα. Κάντε παραλληλισμό. Αντώνης Κασάνδρου, βοήθαμε, τα έχουν χάσει. Ο Ντουράντ άφησε τον Οκλαχώμα για να πάει στο Golden State. Συγγνώμη, εγώ που του δίνω μεσαξιότητα, λέει, ξέρεις. Τι. Κατάλαβες. Τι. Ότι λέει, επειδή παίζαμε με Ντουράντ, Ντουράντ. Όχι. Και λέω, συγγνώμη, δεν βγάζω άκρη, βοήθα. Α, τον Ντουράντ, sorry. Ναι. Βέβαια, εντάξει, τώρα δικής όμως έτσι όπως το στέλνει τον Βαρέλα, έτσι. Περίμενε, έφυγε ο Ντουράντ. Από τον Κλαχώμα και πήγε στο Golden State. Είχε πάει στους Γόριους. Ναι, στους Γόριους. Ναι, okay. Μήπως εννοεί ότι ο Ντουράντ, μάλλον επειδή φεύγει τώρα από τους Γόριους για να πάει στους Knicks, γιατί λένε ότι έχει κλείσει εκεί στους Knicks. Μήπως αυτή τη μεταγραφή εννοεί. Μακάρι, εγώ δεν μπορώ αυτό τη δικτατορία των Γόριους. Ναι. Δεν μπορώ. Εντάξει. 120-102 του Τωρόντο. Λοιπόν, τι στοίχημα έδωσε χθες. Άντερ 215. Το χάσα. Το χάσες. Ναι. Θα τα λες αυτά. Φυσικά θα τα λέω. Όχι, γιατί αν δεν το έλεγα εγώ, έχει κάψει κοσμάκι, σε σκυλοβρίζουνε. Σε σκυλοβρίζουνε. Ξέρω ότι το έπαιξες. Ευτυχώς. Δηλαδή, αν ήταν πέρα θέσω καημένο Σωτήρης και έλεγε: ρε Παναγιώτη, ναι, να βγάλω κανένα φράγκο, και να πάρω κανένα δωράκι ωραίο στην κοράκλα μου την Αναστασία. Μπράβο. Γιατί κλείνουμε χθες και με μια σιγουριά λες στον Κοσμάκη: ναι, βάλτε τα λεφτά σας. Ορίστε, Γιουλίνα, ορίστε. Σε μάτια μου σε πιστεύω. Ορίστε, να το δελτιάκι. Να, ορίστε. Τι μου την καταστροφή του κόσμου. Όχι, την απόδειξη το παίζω. Αυτό που λέω το παίζω. Κατάλαβε. Σε πιστεύω, μάτια μου, δεν σε είπα ψεύτη. Χάσαμε, Κυριούλη, τι να κάνουμε. Χάσαμε. Σχιστήκα. Τέταρτο παιχνίδι, λες αίμα και άμμος θα γίνει, 120-102. Τι να κάνει. Άλλο τι λέω, μάτια μου. Χάσαμε. Και εγώ έλεγα χάσαμε, τελικό χάσαμε, με την Καστοριά, ναι, το βλέπω 8-0 ο Ηρακλής. Ναι, εντάξει, είδες, και ήρθε 5-2 η Καστοριά, 2-5. Χάσαμε, λέει, ναι. Χάσαμε 200 ευρώ, να ξέρεις. Άλλο αυτό. Τορόντο, Milwaukee Bucks 120-102. Έτσι. Με 25 πόντους του Γιάννη, ναι, με 30 πόντους του Middleton. Την Παρασκευή τώρα πάει η σειρά. Παρασκευή σειρά. Στο Milwaukee. Milwaukee, ναι. Έτσι, ωραία. Τους έχεις δει με τα χαρτόνια. Go Bucks, go. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Go Bucks, ναι, go. Ψάχνω ένα t-shirt, ρε, εσύ. Όραμα είδα. Τι όραμα. Ψάχνω, στο είπα νομίζω, Σωτήρη. Τα ελάφια κάτι. Γκρίκο λεγιακό δεν υπάρχει. Ναι. Με τη μορφή του ελαφιού. Στην τηλεόραση να το φοράει. Παίκτη των Bucks στον μπάγκο. Από το team. Κάτι νομίζω. Ναι. Ψάχναμε εδώ πέρα 2,5 μέρες με τον Γκιώση. 2,5 μέρες. Ο άλλος έγινε χάλια. Έσταζε, ίδρωσε. Παλιποθύμησε. Το λέω να σε κάνω αέρα. Λέει, πού είναι αυτός ο οδηγός, δεν το βλέπω εσύ. Εσύ πού το είσαι στιγμή, ό,τι μήπως είναι. Όχι, κοιμόμουν στον όνειρό μου και τα λέω. Μήπως δεν σε κάνω περιοδικό, ρε, χαμένο κορμί. Όχι, ρε, όχι, σε στιγμιότυπα. Ναι, έβλεπα highlight. Ψηλά φώτα. Lost body. Ψηλά. Μπαντάρα, τεράστια lost body. Έβλεπα ψηλά φώτα από αγώνα πέρσι. Και το βλέπω πίσω. Ψηλά αλόνια, ρε. Highlight. Και βλέπω, λέω, μήπως είναι custom made. Μήπως είναι custom made, το έκανε αυτός. Είδαμε 300 κωδικούς, όλα τα τίσερ των Bucks υπάρχουν παραπλήσια, υπάρχει γκρίκο λεγιακό. Φοβάμαι ότι δεν σου αρέσουν όμως το βάλεις. Νομίζω είναι λίγο ψιλοφαρδιά. Γενικά των ομάδων του NBA, παιδί μου, τα τίσερτα και που βγάζουν. Θα πάρω λάτς. Ναι.
Και τα μανίκια εδώ πέρα, λίγο πιο μεγάλα. Αυτό, λέω, ναι. Αυτό με βλέπει τώρα, ναι. Το Bat Movies είναι, ναι. Είναι έξτρα. Ναι. Θα πάρω large. Τι είπε τώρα. Ο Σωτήρης θα πάρει extra small. Μπορεί να, να πάρει large, ρε φίλε, αλλά σου λέω το μανίκι μπορεί να προεξέλθει να είναι έτσι, ρε παιδί. Αυτό ωραία, το φορέσω. Χθε δεν Παναγιώτη, τι φορούσα, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Το μανίκι εδώ μου ήταν. Αμερικάνικο εδώ μου ήταν. Α, το μπλουζάκι πάω και γιόλιο γιατί του πάω. Five Fingers Death Punch, το συγκρότημα. Εδώ μου ήταν το μανίκι. Τι σχέση έχει. Έχει το Nets φανελάκι. T-shirt. Τη φανέλα, φανέλα. Γιατί μου το έχει ποτέ αυτό. Πέτροβιτ, συγχωρεμένα. Φέρτε μου το δολυγάκι. Με το, στο πλάι, το, με αυτό στο πλάι, κόκκινο μπλε άσπρο. Αυτό. Α, την μπλε σκούρη έχει. Που είναι, είναι στο πλάι τα άστρα. Τα αστέρια στο πλάι. Αυτοί φορούσαν τότε. Αυτοί είχαν. Και με Πέτροβιτ, η κλασική New Jersey Nets, από εκεί του αγάπησα. Είναι Αμερικανιά ατελείωτη. Από τέλη 70 φορούσαν. Ολόλευκο, όλο από εδώ και πέρα, στα αριστερά τα άστρα με φόντο φαρδιά κόκκινη και δίπλα λεπτή μπλε. Αυτή ήταν η Nets. Και μ' αρέσουν και τώρα μαυρίλα Nets. Ξέρεις που βρήκα φούτερα Adidas πέρσι Nets, κάτσε καλά, χούντι. Και είχε μέχρι medium. Χούντα. Με κουκούλα, ρε. Ναι. Φούτερ κουκούλα, χούντι. Α, αυτό εννοεί ο 507. Ο Ντόνη Κασάνδρου. Ναι, λοιπόν, εννοώ. Κάνω μια. Δεν τη διαβάζω καλά από εδώ πέρα, Μάρη, δεν βλέπω καλά. Ναι, λέει, πάνω. Ναι. Έχεις επεξηγητικό μήνυμα. Ναι. Φτάνει με τα σε ευχαριστούμε και τα καλή συνέχεια. Έκανε προφανώς δηλώσεις. Εντάξει. Ναι. Λίγοι είναι, Ντουράντ, για σένα να κάνουν σκόντο στις απολαβές τους για να πάρουν τα αθλήματα. Κάντε παραλληλισμό. Ξέρεις τι εννοεί. Και στέλνει επεξηγητικό πιο πάνω. Με τον Φερνάντο Βαρέλα, μάλλον. Ναι, στέλνει επεξηγητικό για τον Ντουράντ πιο πάνω. Εννοώ. Λέει, εννοώ ότι οι Warriors έχουν κάποιο salary. Κάποιο salary cap, ναι, στα συμβόλαια. Ο Ντουράντ, ενώ θα μπορούσε να πάρει πολλά παραπάνω αλλού, έκανε πίσω για να μην διαλύσει την ομάδα. Καλά, δεν διαλύονται κιόλα. Είναι ξεκάθαρο ότι, ναι, κάνει παραλληλισμό, ναι, με τον Φερνάντο Βαρέλα. Το Βαρέλα, ναι. Αυτό. Ναι, ο Αντώνης Κασάνδρου, ο οποίος είναι παοξής. Ναι. Χίλια μπράβο, ρε παλικάρι. Αλλά έχει την εντύπωση ότι λέγανε στους Νίκς σχεδόν είναι κλεισμένος. Ναι. Παιδιά, όταν επιστρέψω το διάλειμμα, μην τηλεφωνείτε. Όχι, δεν βγάζουμε. Όποτε θέλουμε, θα βγάλουμε. Θα σα πούμε εμεί γραμμέ. Ναι, λογικά κάνα 8 λεπτό μετά την επιστροφή μα. Γιατί θέλω λίγο να σχολιάσουμε το χθεσινό μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου που ήρθε 12 παρα 5. Δυστυχώς. Και έχει πάρα πολύ ψωμί. 2 λεπτά, ούτε 1,5 λεπτό. Δεν είναι για τίποτα, ας πούμε, συγκλονιστικό. Οκ. Okay. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε πολύ καλή συμμετοχή για το βιβλίο. Για το βιβλίο Ηγεσία. Δείτε λίγο το εξώφυλλο, μπείτε να πάρετε μια ιδέα, να διαβάσετε λιγάκι. Δεν είναι και καλά να είσαι Manchester United και Liverpool έτσι και Everton και Juventus και άσχολοι. Παιδιά, καμία σχέση. Δεν είσαι καν με το ποδόσφαιρο. Δεν είναι καν με το ποδόσφαιρο. Είναι λογοτεχνία στην ουσία. Είναι λογοτεχνία. Το έχω το βιβλίο, έχω διαβάσει περίπου καμία 30 σελίδες. Είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να το πάρει και ένας. Τι να πω τώρα, παιδιά. Μία γαζότρια η οποία γυναίκα δεν ξέρει πώς είναι η μπάλα. Δεν ξέρει πώς είναι η μπάλα. Για ανθρώπινες σχέσεις. Για εξάρτηση από τον άνθρωπο. Εργασιακές σχέσεις. Συνέστημα. Παιδικά χρόνια. Εντάξει, χίλια δυο πράγματα, δεν παίζεται. Λέγεται Ηγεσία, Άλεξ Φέργκισον και Μάικλ Μόριτς και οι δύο είναι σερς και είναι από τις εκδόσεις Sportbook. 5 διπλές για το τσίρκο και 3 διπλές η πόρνη από πάνω, παραστασάρα, απόψε η πρώτη βραδιά, είναι και αύριο, με Κατερίνα Διδασκάλου στο Θέατρο Αμαλία. FM και ονόματε πόνιμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Αυτά είναι αρχεία, φίλε. Όχι, Σωτήρη, φταίει. Πες μου τόση ώρα, Μάρια, είμαστε στον αέρα. Δεν μου λέει τίποτα. Ο δασκαλάκι φταίει. Πώς. Εγώ και εγώ καμία περιμένω το OK του δασκαλάκι. Ναι, απαπίστευτο, παράδειγμα. Πώς πετάς την ευθύνη κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Ναι, ναι, ρε, φίλε. Χαζώσιμε. Τι, ναι, να δεχτώ εγώ. Τι είμαι, μπαμπούφο είμαι. Αχ, άιντε ραγόρι. Την προηγούμενη εβδομάδα τι είχε το φως. Τι είχε το φως την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα είχε. Την προηγούμενη είχε Μιχάλη Κρητικόπουλο. Κρητικόπουλο. Λοιπόν, να πούμε του διαγωνισμού και θα πω τώρα γιατί λέμε. Και εγκλημάτισαν όσοι δεν, ειδικά φίλοι του Ηρακλέους. Λοιπόν, είπαμε μην καλείτε ακόμη, θα πούμε εμείς σε λίγο. Δίνουμε 2-5 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο. Δίνουμε 3 διπλές για την Παραστασάρα, η πόρνη από πάνω. Απόψε Θέατρο Αμαλία, ώρα 9, με Κατερίνα Διδασκάλου. Είπαμε, ξέρω ανθρώπους, το έχουν δει 3 φορές. Έρχεται στην πόλη για 150 φορά, το έχω δει 2 φορές. Δεν σχολιάζω, απλησίαστη παράσταση. Και δίνουμε και 2 αντίτυπα της βιβλιάρας Ηγεσία. Των Σερς Άλεξ Φέργκισον και Μάικλ Μόριτζ. Ευαγγέλιο βιβλίο. Το εννοούμε Ευαγγέλιο από τις εκδόσεις Sportbook. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει τσίρκο ή θέατρο ή βιβλίο ή και τα 3. Αποστολή στο 54-526. Τα βιβλία τα παραλαμβάνετε εδώ από τον Λίμπερο. Θα τα έχει η Μαριλής σήμερα
μετά την μία. Τα έχουμε εδώ πέρα τώρα, για κάποιον λόγο, μετά την μία. Όχι νωρίτερα. Οκ. Okay. Ένα-δυο μηνυματάκια. Μαρία, διάβασε λίγο μόνο του 7.30. 7.30, δες λίγο ΑΟ Καβάλα, γιατί ρωτάει κάτι ο άνθρωπος. Ναι. Δεν ξέρω εγώ, ανεβαίνουν εκπομπές στο YouTube. Βέβαια, ρωτάει. Ανεβαίνουν, ναι, ανεβαίνουν, ναι. Βέβαια, ρε. Ναι. Ναι. Διαδίκτυο, ό,τι θες να μιλάς εμένα, ό,τι θες. Ναι, ρε, ανεβαίνουν. Όχι, ανεβαίνουν, ναι, εννοείται. Λοιπόν, διαβάσαμε το Αντώνη για τον Ντουράν και τη διευκρίνησή του. Έχω φάει κράξιμο από ό,τι βλέπω εδώ. Ο 501 λέει: η Καστοριά Ρεσία Σλαμά δεν σου ρίξε παλάμη. Στην κερκίδα δεν ήσουν. Α, εδώ πάει αλλού το πράγμα. Το πας ποδοσφαιρικά. το... Γιατί παρακάτω τρώω άλλο κράξιμο. Εκεί είδε σφαγή του Ηρακλή, έπαιξε Δευτέρα. Έτσι δεν λες. Ναι, ρεσί. Όχι, αυτό δεν είναι τόσο. Εντάξει, οκ. Okay. Το μάτς είναι ο μόνος τελικός. Πολύ Καστοριανή πάντως, φίλε. Τι? Πολύ Καστοριανή ήταν. Είχε, ναι, είχε, βέβαια, είχε, ναι. Ναι. Δευτέρα βράδυ, ναι. Πρέπει, είναι ο μόνος τελικός στην Ελλάδα που έχει γίνει Δευτέρα. Ηρακλής Καστοριά. Στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. 1980. 1980, έτσι. Στον ημιτελικό Ηρακλής από Κλήτον Μπάου. Δύο μάτς στο Καφτατζόγλιο. Και τα δύο μάτς Καφτατζόγλιο. Ναι. Γιατί γινόταν εργασίες, στίβο είχε. Κάτι είχε. Μήπως στην Τούμπα. Εκείνη τη χρονιά παίζαμε, είχαμε παίξει με τον Παναθηναϊκό 4-2 στο Χαριλάου και 2-2 από Άκου Δοξαδράμας. Δεν ξέρω μήπως με την 8. Γίνονταν κάτι. Ναι. Με το σεισμό και αυτά. Δεν ξέρω. Ναι. Με εργασίες. Ποιον αποκλείει η Καστοριά στον ημιτελικό? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Μακεδονικό. Μακεδονικό, ε. Μακεδονικό. Πόπο, τετράδα εκεί... ημιτελικά, ε. Ναι. Καστοριά, Μακεδονικό, πάω και να κλείσει. Και μου το είπε ο Λάκη Σημεοφορίδης. Με τον ταβατζή του ελληνικού ποδοσφαίρου του Ηρακλή, παίζει και τα δύο παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο. Μπράβο. Πραγματικά ταβατζή. Και δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Μιλάω με τον Λάκη Σημεοφορίδη. Εδώ μπροστά στο Λίμπερο, πριν από 1,5 χρόνο. Του λέω, κύριε Σημεφορίδη, μου λέει τι λάκι λέει μωρέ. Εντάξει. Λέω για το. Τι πλάγιο μας έχεις βάλει, λέω, σαν τελικό ρεση. Τα πλάγια σου, λέω, τα θυμάμαι. Λέω, τι πλάγια έκανες. Μου είπαν Καστοριανοί τώρα, το Πάσχα που ήμουνα. Ναι. Σωτήρη, κερδίζαμε, λέει, πλάγιο στη μεσαία γραμμή και φωνάζαμε corner. Κάποιοι φωνάζανε πέναλτι. Φαντάσου. Δες τη φωτογραφία του τελικού, τον Σημεφορίδη. Τι ομοπλάτες έχει ο Σημεφορίδης. Ναι, ναι. Δες ομοπλάτες. Τα πλάγια. Το ότι δεν πήγε Αγγλία ο άνθρωπος και μου λέει, εγώ αγόρι μου λέει, ήμουνα πολύ αθλητικός. Λέω, σε θυμάμαι πιο καλά στο Παναθηναϊκό. Λέει, θυμάμαι, ήμουνα τελείως αθλητικός. Εγώ αν έπαιζα, λέει, τώρα σήμερα, εννοείται θα έπαιζα το πολύ 2-3 Ελλάδα. Θα ήμουνα, λέει, έξω, Βόρεια Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τελικό Μακεδονικός, ε, πόρφη. Και τι μου θυμίζει. Ναι. Λέει, ποιο άλλο πλάγιο, ποιο άλλο γκολ έχω βάλει, λέει, με πλάγιο στην πορεία για το κύπελο. Λέω, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Ποιο? Δεν ξέρω καν ότι έχει βάλει, λέω, και άλλο γκολ με πλάγιο στην πορεία τη χρονιά εκείνη προς το τελικό. Στο Μακεδονικό. Στο Γρηγόρη το Φανάρα. Ναι. Βέβαια. Ναι. Νομίζω εδώ μέσα. Ναι. Όχι στην Καστοριά, νομίζω εδώ. Ο Μακεδονικός πότε παίζει μπαράζ σωτηρίας με τον Πανιόνι, τα θυμάσαι και τα μπαράζ. Τα θυμάμαι, τα έχω δει. Τηλεόραση, ρε, ναι. 82, με Καραμίχαλο. Νομίζω. Από σπόρις. Νομίζω είναι ή 82 ή 83. Με Καραμίχαλο. Με Καραμίχαλο. Και από σπόρι και πανιόνι, αυτού του γίνεται. Ο κόσμος κρέμεται, γίνεται χαμός. Ναι. Δεν χωράει ούτε καρφίτσα, ναι. Με λιακάδα, ντάλα λιακάδα. 35 βαθμούς. Πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Ο Πανιόνι κάνει διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι, μια χρονιά του κερδίζει τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Πανιόνιος. Τον Ολυμπιακό. Μπορεί, και λέει, μπορεί, μετά από 37 μπορεί. Χρόνια. Και τι θυμήθηκα, ρε φίλε. Έχω την ομάδα από το Ολυμπιακό Πανιόνι, την περιμένει ο Ολυμπιακό. Πέσαν Φιλαδέλφια με ομπρέλες, βροχή κτλ. Κερδίζει 1-2 ο Πανιόνι. Λέω, δε σε δώρε, πώ περνάνε τα χρόνια τα ρημάδια. Ναι. Φοβερό. Είπε τα ρημάδια, το ήξερα. Είπα ρημάδια. Ρίματζ, είπα στα αγγλικά. Okay. Ωραία. Ρίματζ, κουρτινάιτι. Για να συνεχίσουμε με κάποια μηνυματάκια. Λοιπόν, δύο μηνυματάκια πάμε στι γραμμέ. Η Καστοριά, ρε άσχετε ασλαμά, έχει βγάλει ολόκληρο Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν θέλω τα γυαλιά, λέει 876. Ο Κυριάκος μπαίνει για θέατρο, καλημέρα κάντο όπως ο Μάριο του Λίμπερου, είναι ο εραστής, καλημέρα. Του Ουρανίου. Του Λίμπερου λέει. Του Ονείρου, εραστής του Ονείρου λέω. Ναι. Η Ουρανία μπαίνει για θέατρο, η Ελεάνα μπαίνει για θέατρο και για τσίρκο. Και η Ευγένεια που διακρίνει όλους τους παοξίδες μεταφέρεται στο 2-11. Ο 2-11 λέει: Μάριε, σε πιάνω αδιάβαστο. Ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες είναι από την Καστοριά. Είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Παιδιά, το ήξερα, ήθελα να δω αν το γνωρίζετε. Όμως θα σας βάλω κάτι που αν έρθει μία απάντηση, εγώ θα βγω με το σόβρακο στην Τζιμισκή τώρα. Άντε. Από εδώ μετά θα βγω στην Τζιμισκή. Όλο, λες και δεν το κάνεις όμως. Λοιπόν. Δεκαετία του 80 ο Ηρακλής ήτανε από τους κορυφαίους σύλλογους στην Ευρώπη σε ένα άθλημα ατομικό. Σε ένα ατομικό άθλημα. Εννοείται που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και 1,5 αιώνα. Και όμως δεν ήταν ο κορυφαίος στην Ελλάδα. Γιατί ήταν πρώτη η Καστοριά.
Ποιο είναι το άθλημα αυτό. Άντε περιμένω να δω. Άντε περιμένω. Απαντάς σε μεσικά. FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Το έχω συζητήσει με Ηρακλειδής. Λέει αυτό είναι απίστευτο. Ήμασταν εμείς. Ήμασταν λέει εμείς. Κάναμε καλαμπούρι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλαμπούρι την Αθήνα, καλαμπούρι την Κρήτη, σε όλους καλαμπούρι και δεν ήμασταν οι πρώτοι. Ήταν πάνω από εμάς μισή κλάση η Καστοριά. Ναι. Ποιο είναι το άθλημα αυτό. Μπράβο. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Δεν απαντάτε τηλεφωνικά, μόνο σε μεσικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, έλα φιλέ. Επόμενος, κοιμήθηκε. Επόμενος, άστον, κοιμήθηκε. Α, ο Καβάλας, ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, Θωμάς Τόντον. Νάτος. Καλημέρα, Θωμάς Τόντον. Ο παδός της Λίβερπουλ, δεν λέω του Ηρακλέους, δεν θέλει. Πάμε. Του ξυπνήσαμε μηνύμες όμως. Πάντως πιστεύω η Καστοριά σήμερα να μην έχει τσιρώνει μπασκετμπολίστα γιατί την κάτσαμε. Το φαντάστε! Έψαξε να δω και δει! Το μικρό του τσιρώνει. Δεν είχε σχέση με την Κώστα, το λέγανε. Κώστας νομίζω. Κώστας θυμάμαι. Μου φαίνεται δεν είχε σχέση από εδώ πέρα ήταν. Η οποία δεκαετία 80 έχει φανελάρα, έτσι. Κόκκινο, κίτρινο, φίλε, φανταστική φανελάρα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του. Το χαρακτηριστικό του τσιρώνει στην εμφάνισή του όταν έπαιζε. Ποιο ήταν. Δύο, ποια ήταν. Για πες μας τώρα. Δεν το έχω, δεν το έχω. Φανέλα απ' έξω, κάλτσες κάτω, όχι περικάτω. Όπως ο Αρδίζογλου. Όχι επί καλαμίδες. Καλά, αυτό ήταν πολύ σύνηθες. Και ο Βακούλας ήταν, έτσι, κάτι. Ήταν σύνηθες, ναι, ναι. 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 Αλλά εντάξει, δεν ήταν και πολύ όμως. Καλά μια έξω μια ζωή. Ναι. Ποιο θα ναι. Α, sorry, μια και είπαμε Καστοριά. Είχα πάει στο Καφτατζόγλιο, Καστοριά. Με ποια έπαιξε ρε φίλε, ευρωπαϊκό. Με τη Φλίδα, ναι, 0-0. Κάτσε. Ήμουν μέσα. Και μετά το πήρε. Στην Τούμπα δεν ήταν αυτό. Όχι, Καφτατζόγλιο. Καφτατζόγλιο. Ναι, είναι Καφτατζόγλιο. Sorry, sorry. Δεν είχε ξερό η Καστοριά. Καλά, ούτε φώτα είχε ξερό. Πρέπει να είναι. Το τελευταίο ξερό στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Η προοδευτική. Το οποίο ήταν κάτω τσιμέντο και μου είπε Θωμάς, το Παναγιώτη το είπα, ναι. Τώρα άνθρωπος που έχει στην Καστοριά εστιατόριο, να το πούμε, το κάνουμε διαφήμιση, το Λαδόκολα, πάρα πολύ καλό, μπροστά στη λίμνη, μου λέει έπαιζα εγώ χρόνια κύρα τεχνικό. Όταν πήγαινα λέει σπίτι, μου βγάζανε οι γονείς μου από τις πληγές, από το σύρσιμο, μου βγάζανε πετραδάκια. Ναι. Ήμουν σε ένα Καστοριά Ολυμπιακός 2-1 με Σαργκάνη, ακόμα η Καστοριά φίλε. Σαν όνειρο το θυμάμαι, ο ένας ναι. Πάνω στον άλλον, με το ναι. Θείο μου. Λογικά πρέπει να είναι το τελευταίο όντως που έγινε πρώτη εθνική, γιατί ο Αθηναϊκός ναι. Ανέβηκε σε ξερό αλλά έπαιξε σε χόρτο και ο Ιωνικός έπαιζε σε ξερό αλλά όταν ανέβηκε έπαιξε σε χόρτο από τη ναι. 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 Ωραία. Σήμερα έχει και το μάτς της Κρήτης, ε. Εννοείται, 7 η ώρα, Nova Sports, Ματσάρα, Όφι. Ο Βαγγέλης Μουρίκης των προπονητών. Περίμενε, να το πω. Όφι Πλατανιάς, πες τι είπες στον αέρα για τον Γιάννη τον Τάτσι. Εντάξει, είναι ο Βαγγέλης Μουρίκης των προπονητών. Ξεκάθαρα. Πραγματικά. Από τα πιο πετυχημένα που έχεις πει. Από τα πιο πετυχημένα, ειλικρινά. Πάντως πιστεύω ότι αν ο Οικονομίδης έκανε ταινία και ήθελε δύο ανθρώπους από το ποδόσφαιρο, προπονητές, ο ένας είναι ο Τάτσις. Ο άλλος ποιος είναι. Περίμενε. Ο πες το ρε. Με τις φόρμες του, σαν φυλακισμένος, της Παναχαϊκής. Λοιπόν, ο Φρυδόπουλος. Ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος. Κλασική ήρωες του Οικονομίδη. Τάτσις και ο Φρυδόπουλος. Ναι, ναι. Μπινελίκη ατελείωτο. Ναι, ναι. Ωραία, Θωμά. Ωραία, ωραία στον τον. Επόμενη γραμμή. Ναι, έλα, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Δημήτρης Λίβερπουλ. Γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρης, ο παδός. Είμαι πρώτη φορά που σας καλώ. Έχω ένα... Άμα κάνω κάποιο ατόπιμα, δεν πειράζει. Όχι, βρε. Μην στεναχωριέσαι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα-ένα, επειδή σου δίνω όλο το χρόνο. Σου δίνω όλο το χρόνο, δεν κοροϊδεύω. Με συγκινείς μόνο που ακούω τη φωνή σου και αυτό που λες. Και ειδικά σε αγρό παίρνουν πρώτη φορά, έχετε άπλο το χρόνο. Φτάνει με τις ίδιες φωνές και τις ίδιες φωνές. Λοιπόν, Δημήτρης Λίβερπουλ, αν θες να μας πεις περιοχή και ηλικία, αν θέλεις. Που κατάγομαι ή που μένω. Που κατάγεσαι, που μένεις, αν υπάρχει διαφορετικό. Είμαι σεραίος, μένω στο Λίβερπουλ. Μένεις! Είσαι σεραίος. Μένω. Τώρα, μας ακούσεις στο Λίβερπουλ τώρα. Όχι, τώρα κάνω το φανταρικό μου στην Ελλάδα ναι. Και θα επιστρέψω. Θα επιστρέψεις στο Λίβερπουλ, μας συγκινείς πραγματικά. Ναι. Ηλικία, Δημήτρη. 23. 24 χρόνων. Yeah. 24 χρόνων, ακούσεις, είναι μικρότερος. Πάμε, σε ακούμε προσοχή, ό,τι θέλεις. Έχω μια διαφωνία με ένα φίλο μου εδώ πέρα στο αντόπεδο και πήρα να βοηθήσετε. Ναι, αν μπορούμε. Πείτε μου μια ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος μέσης δυναμικότητας. Μέσης. Περίμενε, γιατί διατύπωση περίμενε. Πέμπτη, έκτη θέση. Περίμενε. Άρα θεωρητικά, γιατί βαθμολογία θεωρητικά, υπάρχει. Θεωρητικά πάντα. Φέτος ή διαχρονικά. Ή διαχρονικά. Ο Άρης, ας πούμε. Ορίστε. Ο Άρης, ας πούμε. Δημήτρη, φέτος ή διαχρονικά. Φέτος. Φέτος. Μέση, όχι, δεν ο Άρης. Όχι, ο Άρης δεν είναι. Μέσης είπες. Η Τρίπολη, ναι, η Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης, ναι. Ο Πανιώνιος. Ωραία. Ναι. Μία τέτοια ομάδα, ναι. Εάν εξαιρέσουμε τον παράγοντα σκόπιμου τραυματισμού. Ναι. Προσέξτε με. Ναι. Εάν σε αυτή την ομάδα παίξει ο Φερναντίνιο της Manchester City. Ο Φερναντίνιο, ο Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δεν λέω αμυντικό, δεν λέω το Van Dijk, ναι. Δεν λέω φορ, ναι. Λέω συγκεκριμένη θέση. Ναι.
αυτή η ομάδα ναι. δεν πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Όχι. Όχι. Όχι, έτσι. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Γιατί είναι ποδόσφαιρο. Τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Θα έχει πρόβλημα εκεί η City. Πρόβλημα. Εντάξει. Πρέπει να βρει. Γιατί νομίζω φεύγει αυτός. Νομίζω ότι φεύγει. Είναι 34 χρονών. Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος, ναι. Τον λατρεύω. Πεκτούρα. Ατελείωτη δουλειά. Στα ξύλο στα βρετανικά γήπεδα. Δεν σχολιάζω. Επειδή μπορεί να μας ακούνε κάποιοι και να μην έχουν καταλάβει την ερώτησή μου. Είναι φανταστικό το θέμα σου. Μπράβο. Θέλω να δώσω τη διαφορά που θα της δώσει στην Αγγλία. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Να σου πω κάτι, να σε βοηθήσω. Παρακαλώ. Στον φετινό Ηρακλή, δεν θα τον ανέβαζε. Δηλαδή πιστεύετε ένας παίχτης τέτοιου. Γιατί είναι και η θέση. Γιατί είναι ποδόσφαιρο, Δημήτρη, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Γιατί πρώτον είναι ποδόσφαιρο. Αντίστοιχο Φερναντίνιο στο μπάσκετ με έναν ακόμα καλό Φερναντίνιο μπορεί να σου δώσει και τρόπαιο. Είναι ποδόσφαιρο και είναι και η θέση τέτοια. Ναι. Να σου απαντήσω με την θέση την ίδια. Είναι ο εγκέφαλος της City. Περίμενε. Να σου απαντήσω ποιο ήταν Βραζιλιάνος. Ομοθεσίτης του, ο οποίος δεν έκανε και τη σούπερ διαφορά σε ποια ομάδα Έλληνας. Σε κορυφαίο ελληνικό σύλλογο, σε top, σε big club. Μάριε, είμαι καθαρά Premier League, μπορούμε να μιλάμε ώρες για Premier League. Για Ζιλμπέρτο Σίλβα. Ζιλμπέρτο Σίλβα Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ναι. Α, Ζιλμπέρτο Σίλβα, ναι. Υπάρχει μάτσο Καφτατζόγλιο, Ηρακλής Παναθηναϊκός, είμαι μέσα. Εγώ είμαι Ηρακλής, έτσι. Ναι. Είμαι Ηρακλής. Είμαι Ηρακλής. Το έχω πει στον αέρα την επόμενη μέρα εδώ. Το είπα στον αέρα την επόμενη μέρα. Δεν θα τον έπαιρνε. Οριακά. Θα τον έπαιρνε, εντάξει. Ναι. Σέβομαι τεράστια προσφορά στην Arsenal. Ναι. Μου ήρθε να πηδήξω μέσα στο λόγο μου. Μου ήρθε να πηδήξω τα κάγκελα, δηλαδή με κίνδυνο σύλληψης και να μπω φυλακή, για να του πω βγες έξω. Εγώ είμαι Ηρακλής, ε. Ναι, μάλιστα. Τον έκανε στο κέντρο ό,τι ήθελε ο Ηρακλής. Αυτό. Απλά εντάξει, ο Φερναντίνιο φέτος. Πιστεύω ότι έχει πιάσει τρομερά επίπεδα. Ναι, φέτος υπάρχουν μάτς τα οποία δάκρυσα. Το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ ήμουν στο Μάντσεστερ, την πόλη. Άστο. Ήσουν εκεί. Όχι στο γήπεδο, στην πόλη. Ναι. Τον είχαν κάνει θεό. Άστο, έκλαιγα. Με τη Λίβερπουλ έχει πάρει όλη τη City μόνος από το χέρι. Μόνος του. Ναι, ναι, ναι. Την πήρε το χέρι μόνος του. Και λέει πάμε να τους πάρουμε. Ναι. Δε, τον αναγνωρίζει τον παίχτη, τον αναγνωρίζει απλά. Αγόρι μου, τέτοιου προσκυνώ. Αυτή είναι πιο Βρετανία από Βρετανού κιόλα. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, ευχαριστούμε εμείς. Η παρουσία σου, κόσμημα και τιμή για μας. Το εννοώ. Μπράβο, καλή συνέχεια, σας εύχομαι, σας ακούω. Και εσύ, καλό υπόλοιπο θητείας. Καλό υπόλοιπο θητείας και να γυρίσεις σε γρήγορα. Σε ευχόμουν ολόψη να μην πήγαινες ποτέ φαντάρος, αλλά δεν γίνεται αυτό. Γιατί ζεις στην Ελλάδα. Να γυρίσεις γρήγορα στην αγκαλιά της γυριάς Αλβιώνας. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει γραμμή. Έναν ακόμη που προλαβαίνουμε. Έναν ακόμη. 23-10-287-888. Τι ωραία πράγματα. Σαν να κάτι να έχει αλλάξει σήμερα στην εκπομπή. Μικρή παρατυπία, πηδάμε 7 μηνύματα και διαβάζουμε του 482. Είναι ένας φίλος, ο Στέργιος, που λέει: καλημέρα σας. Μπαίνει για βιβλίο και λέει: όταν λείπει ο Τσάλτ, η εκπομπή είναι μια όαση. Αν και τον αγαπάμε. Άρης, ρε. Η χαρά μας είναι ατελείωτη. Παιδιά, ειλικρινά, προσωπικά τρελαίνομαι όταν βλέπω άτομα που είναι για θέατρο και βιβλίο. Πραγματικά δεν είναι εντάξει. Το θεωρώ θρίαμβο. Ο Νικόλαος μπαίνει για βιβλίο και λέει: καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Γιατί δεν έχουν ανέβει στο YouTube οι τελευταίες εκπομπές. Ωραία, γενικά ανεβαίνουνε. Θα ρωτήσουμε μέσα στο production, έτσι. Δεν το γνωρίζουμε εμείς αυτό. Προφανώς και δεχόμαστε εσωτερικό πόλεμο. Σχολιάζω. Ιωάννα, καλημέρα για το θέατρο. Ελένη, καλημέρα για το θέατρο. Μαρία, καλημέρα για το τσίρκο. Κωνσταντίνε, καλημέρα για το τσίρκο. Γιώργος για βιβλίο. Διαμαντής και. Όχι, Χρήστος για βιβλίο. Βασίλης για τσίρκο. Αυτά. Δεν, να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μηνυματάκι. Ο πατέρας, ο Στράτης, είχε πάει στο τελικό με την Καστοριά. Όχι. Όχι, ναι. Όχι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Δευτέρα ήταν. Δευτέρα. Εργαζόμενος ήταν το άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Dialog αυτή την ώρα. Πήγα να ξεχάσω την Dialogάρα μας. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια? Τι προσφέρει η Dialog? Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες, ναι, σχεδόν ένα μήνα, εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Λοιπόν, θα πάμε στο break, να είμαστε έτσι μια χαρά στρογγυλεμένοι άνετοι. Έχουμε και έναν αέρα, ας πούμε. Έχει βγάλει και άλλο βιβλίο, Φεργίσον. Θα ανοίξουμε. Βέβαια, δύο, ναι, έχω, τα έχω, ναι. Το ένα το έχουμε δώσει. Ναι, το έχουμε δώσει. Το έχουμε δώσει. Περίμενε. Ίσως να το έδωσα όταν ήμουν μόνος. Δεν θυμάμαι. Ναι. Όταν είχα μόνος. Και ο Παπαδογιάννης έβγαλε βιβλίο. Θέλω να πάω να το δω. Βιβλία. Λατρεμένος. Λατρεμένος, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Μπορούμε να το δώσουμε κιόλας αυτό. Νίκος. Από εδώ πέρα, ναι. Λατρεμένος, εννοείται. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε,
θα σχολιάσουμε το χθεσινό μήνυμα του Αντώνη, του Αντώνη Κασάνδρου. Πολύ πολύ εντάχει να πούμε, να υποκληθούμε βαθιά στον Σμπέθερο, τον 714, ναι, που δίνει άλλη διάσταση στο κεφάλαιο SMS, σε ραδιόφωνο, δεν υπάρχει. Το μήνυμά του ήρθε πάρα πολύ αργά την Δευτέρα και έβριθε αλήθειας. Η γλώσσα αγγλική, το σκοτώνω τώρα λίγο, το ύφος είναι, αλλά το πνεύμα είναι αυτό. Η γλώσσα αγγλική, το στυλ βρετανικό pop 80's. Η παραγωγή και τα σκηνικά εντελώς τελείως βρετανικά. Κατά τα άλλα, το Ηνωμένο Βασίλειο τελευταίο. Πόση υποκρισία, Θεέ μου. Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι αν το τραγούδι της Μεγάλης Βρετανίας φέτος, το Bigger Than Us, ήτανε του Αζερμπαϊτζάν ή της Ρωσίας, θα έρχονταν τελευταίο. Εγώ λέω θα ήταν στην Εξάδα. Σίγουρα. Αλλά είναι Μεγάλη Βρετανία, κάνουν όλοι πλάκα, οι ίδιοι δεν ασχολούνται και πάει λέγοντας. Μπράβο, ρε Σμπέθερο, βαθιά υπόκληση. Επιστρέφουμε με Αντώνη Κασάνδρου, τεράστιο μήνυμα χθες, με αφορμή το κράξιμο στον Νίκο Μαστοράκη και με ένα-δυο άλλα θεματάκια και με γραμμές ανοιχτές. Επιστροφή στο στούντιο και υπάρχει πραγματικά μηνυματικός χήμαρος. Παιδιά, ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους μας και από Χρύσανθο, ο οποίος είναι μια χαρά, απλά έχει μια επαγγελματική υποχρέωση σήμερα. Θα έχω κι εγώ καμιά 18 υποχρεώσεις επαγγελματικές το καλοκαίρι, μετά από τα τέλη του Ιουνίου. Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Από όλους εμάς εδώ έχετε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, πραγματικά. Απίστευτη SMS-ική συμμετοχή σήμερα, ειλικρινά. Έχουμε αλλαγή στον ηχολήπτη. Κατάκοπος και ελαφρά τραυματισμένος, ο Σωτήρης Δασκαλάκης αποχώρησε για να πάρει την θέση του ο γκαντοφορεμένος Χρήστος Κιώσης, ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Νότια Ευρώπη. Κάτι σαν τον Στίβ Αλμπίνι των ραδιοφωνικών ηχολήπτων. Σου μένουνε 25 λεπτά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις 5 διπλές για το Τσίρκο Μεντράνο. Πηγαίνεις από σήμερα έως και την Παρασκευή, είτε σε απογευματινή είτε σε βραδινή παράσταση. Απλά ενημερώσου, δες ποιες είναι οι παράστασεις, μην ξεκινήσεις έτσι και φας κανένα λούκι. Τις 3 διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα «Η Πόρνη από πάνω» με την Κατερίνα Διδασκάλου. Ίσως στον ρόλο της ζωής της, σίγουρα στον πιο κόντρα ρόλο της ζωής της, στο θέατρο Αμαλία απόψε ώρα 9, το θέατρο Αμαλία επαναλαμβάνουμε στην Αμαλία 71, λίγο πάνω από τη Βασιλή Σόλγας, μέσα δεξιά κάθετα από την Παρασκευοπούλου και λίγο περίπου 100 μέτρα πάνω από το θέατρο Radio City. 2 αντίτυπα του καταπληκτικού βιβλίου «Ηγεσία», τον Σερς Άλεξ Φέργκισον και Μάικλ Μόριτς, βιβλίο «Πραγματικό Ευαγγέλιο», το τονίζω, όχι για το ποδόσφαιρο μόνο. Το ποδόσφαιρο γίνεται η αφορμή για να υποθούνε 1000 πράγματα, χωρισμένο σε κεφάλαια όπως έλεγχος, λιτότητα, οι δεσμοί με τους άλλους και 1000. Θες να σε βοηθήσω, πες μου, σε βλέπω προβληματισμένο. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή τσίρκο ή βιβλίο ή και τα τρία, αποστολή στο 54526. Τα βιβλία οι νικητές θα παραβάλουν από εδώ πέρα σήμερα μετά την μία. Έτσι, απλά να έρθουν με κάποιο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι όντως είμαι, ξέρω εγώ, ο Μάριος ο Ασλαμής και όχι ο Μάριος ο Ασλαμάς. Και παραμυθιάζω τον κόσμο. Έτσι. Μια Ιωάννα έχει στείλει μήνυμα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί είναι. Δεν γράφει ούτε θέατρο, ούτε τσίρκο. Ούτε καλά βιβλίο. Να πάθει, δεν μπαίνει για τίποτα. Δεν μπαίνει. Για να δούμε λιγάκι. Ναι. Δώσε το χαλί μας, Χρήστο. Συμβαίνουν αυτά, μας λένε Παπαδόπουλα. Έτσι είναι. Γράφει η κοπέλα δίπλα. Και εγώ κακία, καλά να πάθει, ξέρεις, κατευθείαν. Λοιπόν, είχε στείλει χθες ο Αντώνης. Παιδιά, γραμμές ανοίγουμε σε 2 λεπτά από τώρα. Ναι, περιμένετε. Κάντε λίγο υπομονή. 2 λεπτά. Ο Αντώνης Κασάνδρος έστειλε μήνυμα 12:55 χθες. Με αφορμή τα όσα είπαμε για τον Νίκο Μαστοράκη και ότι εγώ τον ύμνησα ως ραδιοφωνικό παραγωγό, μουσικό παραγωγό και τηλεοπτικό και για την απίστευτη ικανότητά του, δηλαδή περιστατικό που μου το έχει αναφέρει ο Πάνος Σεμερτζής, εδώ, τηλεορασταντής εδώ πέρα της πόλης, τεχνικός, που είχα τη χαρά μαζί του να κάνω επί ένα χρόνο, είχαμε την εκπομπή την ψυχοθεραπεία. Εγώ είχα τα κείμενα και την παρουσίαση και την δουλειά, την λογοτεχνικοπνευματική, ας το πούμε. Και ο Πάνος Σεμερτζής είχε τα πάντα στο κομμάτι τεχνικό, ζωγράφιζε μόνος του. Την εποχή που ήταν στην Ωμέγα τηλεόραση, στα καλά τα χρόνια, και ο Γιώργος Ζαγόρας. Με Κατερίνα Λάσμα, με Εύα Αντωνοπούλου κτλ. Και μου είχε πει ότι σε ένα κανάλι που τότε για πολύ λίγο είχε συνεργαστεί ο Νίκος Μαστοράκης, έτσι για να το στήσει, δούλευε τότε ο Πάνος Σεμερτζής. Και μπαίνει στο στούντιο ο Πάνος και επικρατούσε το χάος του χάους, ο χάος. Ο Χάες στην κλητική.
Και λέει, ρε παιδιά, πού να βρούμε άκρη εδώ. Παλεύαμε, λέει, τρία άτομα και όλοι με μια εμπειρία στο χώρο, ας πούμε. Δεν βρίσκουμε άκρη, παραπατούσαμε σε καλώδια, φεύγανε προβολής, αυτά, πολυθρόνες, τραπέζια, σκηνικά, background, front ground. Και μπαίνει ο Νίκος Μασταουράκης. Έτσι, ακόμα στα λέει όλη η προσοχή. Λέει, παιδιά, χαλαρώστε να το κάνουμε, τσάτ, πάτε να τελειώνουμε. Δεν λέει τίποτα. Το κοιτάμε, λέει, τι είναι τίποτα. Σε ακριβώς 13 λεπτά το στούντιο ήταν κούκλα και έτοιμο για να βγει εκπομπή. Εγώ τον ύμνησα για αυτόν και για τα άλλα που είπα. Και στέλνει κάποιος και λέει ότι υμνείς αυτόν της Χούντας το ένα το άλλο. Και στέλνει το θεϊκό μήνυμα ο Αντώνης Κασάνδρου. Παιδιά μου, για το βιβλίο μας έχουμε, ζητώ συγγνώμη εγώ προσωπικά, απλά δεν έχω το χρόνο, δεν έχω το χρόνο, τα πράγματα δεν λίγο δυσκολεύουν στη ζωή μου. Βιβλία μπορώ να δίνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Απλά δεν προλαβαίνω. Θα το κυνηγήσω να δίνουμε βιβλία πιο συχνά, ειλικρινά. Και έχω και καβάτσα σπίτι να σας φέρω. Έχω. Εννοώ, έχω, όχι από τα δικά μου, εννοώ από εκδοτικούς οίκους. Και στέλνει ο Αντώνης Κασάνδρου, το πνεύμα του μηνύματός του ήταν αυτό. Το διαβάζω τώρα ακριβώς, μην γυρίζω και μπαίνουμε στη χθεσινή τη μέρα. Λέει, άρα, τον τεράστιο Ηλία Καζάν, να μην τον υμνήσουμε για το έργο του, εξαιτίας της συνεργασίας του με την Επιτροπή Μακάρθη. Τα είπες όλα, αγόρι μου. Μπράβο, ρε Αντώνη Κασάνδρου. Δεν μπορούσα, πιστεύω, δηλαδή ειλικρινά, να πω την αμαρτία μου. Αν μου λέει ο Παναγιώτης, κάτσε βρες, ρε φίλε, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο για να τους ταπώσεις. Στο πιτς φυτίλι το βρήκε ο Αντουάν. Σου δίνω τρεις μέρες. Ο Αντώνης το έστειλε αυτό περίπου 20 λεπτά. Ούτε ψέματα. 10 λεπτά, 8 ούτε, λεπτά. Ναι, 5 λεπτά. 8 6, λεπτά ναι. Μετά την αναφορά στο σχόλιο που έγινε από ακροατή προς εμένα. Σαφώς και δεν μπορεί να με πείσει ο Νίκος Μαστοράκης για εκείνη με τους φοιτητές τη συνέντευξη εκείνη εκεί στο Πολυτεχνείο. Εμένα δεν με πείθει. Φαντάζομαι κανέναν που έχει δίκτυο νοημοσύνης πάνω από το 0. Αλλά δεν κρίνουμε εκείνο το πράγμα. Απλά τώρα τι έγινε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά η παρουσία του στα χρόνια της Χούντας. Απλά, τι έγινε. Η τηλεόραση στην Ελλάδα, η γέννησή της, ουσιαστικά έπεσε πάνω στη Χούντα. 7 χρόνια. Έπεσε πάνω εκεί η γέννησή της. Στα μέσα των 60's. Κακό αυτό. Άτυχο. Αλλά όλοι και όλοι, δύο-τρεις ήτανε. Να σου πω κάτι. Γιατί με την ίδια λογική και οι ελληνικές ταινίες που έχουν βγει δεκαετία του 60, μέσα με τέλη του 60, πάλι μπορούσε να μας στείλει κάποιος παραπλήσιο μήνυμα και να σου πει ρε φίλε, αυτοί εδώ που συνεργάζονται, ας πούμε, όχι συνεργάζονται με τη Χούντα, αλλά επί Χούντα βγήκαν αυτές οι ταινίες, μήπως τα είχα καλά με τη Χούντα. Σαφώς μπορεί και αυτό. Τα ναι. Κάποιοι. Σαφώς και τα είχαν. Εντάξει, ναι, αλλά εσύ κρίνεις τον ηθοποιό. Τώρα από Παπαγιανόπουλο, ναι. Ας πούμε, λέγανε ήταν φουλ δεξιός, ναι. Αλλά εμείς τον κρίνουμε σαν ηθοποιό. Ας μείνουμε στην τηλεόραση. Εκεί ήταν αυτή. Τώρα, πώς ήταν μουσική παραγωγή. Πώς ήταν. Δηλαδή ο άνθρωπος έτρεξε τους formings. Τώρα δεν σας λέει τίποτα εσάς. Γιατί τώρα το κάθε επικραμμένο παιδάκι κάνει group και μου λέει έχουμε βγάλει τρία άλμπουμ. Πού? Στο διαδίκτυο. Οκ. Okay, έγινε. Εδώ ήρθε η Μόνικα στο κλαμπ του Μήλου Δευτέρα βράδυ. Μου είχε φύγει η Μασέλα. Το έχω πει 100.000 φορές. Ήρθε η Μόνικα χωρίς μισή κυκλοφορία και μείνα να παίξω 200 άτομα. Δευτέρα βράδυ πριν βγάλει το πρώτο άλμπουμ. Με δύο κομμάτια στο διαδίκτυο. Τώρα ζούμε στην εποχή του. Εγώ το είπα, όλοι οι Έλληνες είναι διάσημοι. Οι 8 στους 10 Έλληνες είναι διάσημοι. Είναι επώνυμοι. Οι 8 στους 10. Τότε ήταν ο Νίκος Μαστοράκης. Ήτανε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, υποκλίνομαι για το ότι έβγαζε το περιοδικό Μοντέρνη Ρυθμή. Όχι στον πολιτικό Καρατζαφέρη. Δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου πραγματικά. Μπράβο, όμως, είσαι πολύ δίκαιος πάντως. Έβγαζε τότε το περιοδικό Μοντέρνη Ρυθμή. Να σου έτσι και με τον ΠΑΟΚ. Έχω κάποια τεύχη. Ναι, έχεις. Και εννοείται. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Τον Καρατζαφέρη μετά, αν τον κρίνουμε σαν πολιτικό, θα το παθηθώ σε αυτό. Αν θέλω. Αυτό λέμε. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μην ξέρεις, γύρω, να μην το αγγίξουμε καθόλου αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν και οι συγκυρίες. Ήτανε μόνο αυτός. Αν δεν ήταν ένας-δύο ακόμη. Τι ήταν η Ελλάδα τότε. Εδώ καταλάβατε τι έδειξε στην εκπομπή αυτή στο βινίλιο. Το οποίο παίχτηκε πρώτη φορά στην τηλεόραση. Το βιντεάκι αυτό που τράβηξε. Με, εννοείται, τότε, με κάμερα της εποχής.
ο Νίκος Μαστοράκης κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας ο Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο. Πρέπει να το είδατε. Είδατε πώς είναι γύρω-γύρω. 10-15 άνθρωποι. Και τους αναγνωρίζουν, ας πούμε. 30. Κάνουν βόλτα στο Κολωνάκι, στο κέντρο, στο Σύνταγμα και τους αναγνωρίζουν 30. Φαντάζεστε σήμερα να κάνει, ας πούμε, βόλτα εδώ ο Μπονζόβι. Να βγω εγώ με τον Μπονζόβι. Σημεία των καιρών. Στην Τζιμισκή. Και η θιά μου από το χωριό. Άμα θα πει Μάριε, δεν είναι να βγάλουμε τον Μπονζόβι. Ο Μπονζόβις, που λέει και ο Χρυσοκιώσης. Να αφήσει τη Δωροθέα. Εντάξει. Οπότε τεράστιο αυτό με τον Ηλία Καζάν και φυσικά είχα να φέρει κάτι ανάλογο. Έχει γίνει και άλλες φορές αυτό εδώ πέρα στην εκπομπή αυτή, εννοείται. Με την Κάθριν Μπίγκελοου. Όταν είχα ημνήσει, τότε που βγήκε και την είδα, το Zero Dark 30. Και είπα, είναι ταινιάρα. Καταιγιστική σκηνοθεσία. Η γυναίκα έχει κάνει απίστευτη δουλειά, η Κάθριν Μπίγκελοου. Και μου στέλνει ένας, ποια λέει, αυτή που κάνει, λέει, ταινίες με τα λεφτά της CIA. Βρε άρχοντα, όταν πάμε στο κεφάλαιο, με ποιους συνεργάζεται και αν έχει στοιχεία, πέστα μου. Η Κάθριν Μπίγκελοου, να πω ναι, ότι κάνει κατά παραγγελία, ναι, αυτό το κριτικάρω, ναι. Εγώ κάθισα και είδα μια ταινία. Και είναι ύμνος στο πολιτικό θρίλερ. Αυτό με νοιάζει εμένα. Θα την κρίνω για τη σκηνοθεσία της. Τώρα, αν τα πήρε τα λεφτά από τη CIA και πώς και τι τα πήρε και τα λοιπά, το σχολιάζω κι αυτό. Και ουέ και αλλήμον να δώσει κανένα φράγκο CIA για να κάνει τέτοια ταινία. Μπράβο τη CIA. Αν κάνει τέτοιες ταινιάρες, ναι. Να βγάλει και ένα πώς θα πιάσει το Σαββίδι. Πιάσε με αν μπορείς. Καλό ρε φίλε. Ωραία. Άρα και όσα λοιπόν, εδώ δεν σχολιάζεις κι όσοι όμως. Πάμε σε γραμμή. Καλημέρα. Μοντζόβις. Καλημέρα. Πάμε γραμμές. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Ναι. Ο Κυριάκος είμαι ο παντός Άγκη της Μπάγκερ. Ναι. Γεια σου Κυριάκο. Ο cab driver. Γεια σου ρε Κυριάκο παλικάρι μου. Μια που έχουμε έτσι ψηλό νεκρή περίοδο και αναμονή των δύο τελικών των Ευρωπαϊκών, θέλω να πιαστώ από κάτι που είπε ο Κυριακός σας τις προάλλες για με τον Εστορίδη και τα λοιπά. Και οι δύο τελευταίες παρουσίες του κυρίου Κώστα ήταν κάτι παραπάνω από υπέροχες. Για την ελαφάντα ξεαρχία Απόλλων, ο Απόλλων που λεγόταν, ξέρεις πώς πήρε την ονομασία Μαρία και Παναγιώτη. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Από την ταινία. Από την ταινία. Η ταινία που αναφέρονταν. Με τον Λόρες Ολίβιε. Ναι, πού, σε τι γεγονός αναφερόταν, πού έγινε, ας πούμε. Στην Αφρικανική έρημο. Όχι. Τι? Ήταν στον Κυρμαϊκό πόλεμο. Περίμενε λίγο ρε εσύ. Περίμενε λίγο. Κυρμαϊκό πόλεμο, στην Κρυμαία. Η ελαφράτα ξεαρχή όμως πού είχε δράσει κυρίως. Αυτό θα σου πω. Ναι. Αγγλία και Γαλλία κάνανε πόλεμο της Ρωσίας που είχε κάνει πόλεμο στην Τουρκία για να προστατεύσουν την Τουρκία, ας πούμε. Ναι, μπράβο. Στην Κρυμαία εκεί μία ύλη υπηκού. Με επικεφαλής στόχο στο βιβλίο γραμμένο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο επικεφαλής. Ναι. Πώς τους άντρες ήταν με τα άλογα που ονομάστηκαν ελαφάντα ξεαρχία. Ναι. Και αυτό έγινε ταινία. Που επικεφαλής παίζει ο Λόρες Ολίβιε. Ο πραγματικός επικεφαλής, ρε, είναι στο. Ναι, κατάλαβα μάτια μου. Δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Ναι, την ταινία δεν την έχω δει εγώ, αλλά ξέρω ότι έγινε για αυτό το λόγο. Την ταινία την έχω δει 2,5 φορές, ναι. Ναι. Να πω και κάτι άλλο για κάτι που συνέβη σε μένα, ας πούμε. Ναι. Ήμουνα το 76 διακοπές στη Θάσο. Ναι. Στην Παναγία, ξέρω εγώ, και πέσουμε εκεί στην άμμο με κάτι Πολωνούς και κάτι τέτοια δίτερμα. Ναι. Έπεσα ποδόσφαιρο εγώ, τέλος πάντων είμαι σε αστέχνες του Μακεδονικού, άλλη ιστορία. Α, ήσουν μόλις τότε. Το μάτς, ναι, μόλις πότε ήσουν, αν επιτρέπετε. Όταν έπεσε ο Τσιρόνης στην πρώτη ομάδα, εγώ ήμουν σε αστέχνες. Με Τσιρόνη, εντάξει. Ναι. Ωραίος παίκτης. Από τον Ερμήνη Απόλλωση είχε πάει αυτό. Ωραίος παίκτης. Όταν τελείωσε το ματσάκι, με πλησιάζει ένας γύρω στα 50-55, ξέρω εγώ, μου λέει, ναι, θες να παίξουμε, λέει, στην άμμο με τη λύκη, ας πούμε, να μην πέσει μπάλα κάτω κτλ. Ολάτο. Και πέσουμε κανένα δεκάλεπτο χωρίς να πέσει μπάλα κάτω και όταν τελειώνουμε μου λέει, θες να σε πάρω στον Ολυμπιακό. Λέω, εγώ είμαι ο παδός. Ποιος ήταν, Γκόρσκι? Ποιος ήταν? Όχι, ήταν ο Κοτρίδης. Άντε ρε εσύ. Σόπα. Δεν τον πρόλαβα εγώ σαν παίκτη. Ναι. Μετά, μόλις στο Κοτρίδης, μικρό Παναγιώτης. Μπάμπης Κοτρίδης, μπράβο ρε σκύλε. Το θυμήθηκε ο Κιώσης ο Χρήστος. Απ' τη δράμα. Ναι, δραμινός φαινόταν που είχε πάει στον Ολυμπιακό. Δεν τον πρόλαβα εγώ, δεκαετία του 60. Θα ήταν 76, λογικά είχε τελειώσει, ας πούμε, την καριέρα του. Και έψαξε και βρήκα και λέω, κοίτα να δεις με ποιον άλλος θα παλιώσει, να πούμε. Ο Μπάμπης ο Κοτρίδης. 55 χρονών, ναι. Δεν με συγχωρέθηκε τώρα, δεν ξέρω. Αν όχι, συγγνώμη. Ναι, μακάρι να ζει, μακάρι να ζει ο άνθρωπος, μακάρι να ζει, εντάξει. Ναι, δεν έπεφτε μπάλα με τίποτα, ήταν φοβερός. Και μου φαίνεται έπεσε μεσοαμυντικός, δεν ήταν να πεις ότι ήταν και επιθετικός, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων. Μπράβο, ρε. Κυριάκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί περιμένει κι άλλο. Ναι, θα περιμένω. Απαντήσει. Πρέπει να πω και εγώ κάτι. Ποια είναι η πιο γλυκιά σου ανάμνηση από το Φιλαδέλφια? Το τελευταίο μάτσο που είδα στη ζωή μου. Στη Φιλαδέλφια. Το άκρη άλλο το 3-3. Λίγους μήνες που του κρεμιστεί το γήπεδο. Ματσάρα. Στο 28. Στο 28 κερδούσαμε 3-1 δηλαδή και κοιτούσα έτσι σαν μαγειμένος. Ζιντάν, Φίγκο και τα άλλα. Εντάξει. Μπράβο, ρε Κυριάκο. Ε, Κυριάκο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, στο καλό. Στο καλό. Παιδιά, μην καλείτε άλλοι, περιμένουν ήδη τρεις. Μην καλείτε άλλοι, περιμένουν ήδη τρεις. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα, πάμε. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό του Μπάμπη του Κοτρίδη ήταν ότι χτυπούσε τα πέναλτι χωρίς φορά. Ακριβώς πίσω από την μπάλα. Ένα σινιόρι της εποχής. Ενστάση, ναι. Ενστάσεις χτυπούσε τα πέναλτι. Τώρα για ποιο έργο αναφερόταν του Λόρι Σολίβη? Για την ελαφρά ταξιαρχία. Η επέλαση. Τι είπα εσύ, εγώ τι είπα. Ποπ, ναι, Έρολ Φλίν, συγγνώμη, Έρολ Φλίν. Ο μεγάλος Ιρλανδοαμερικανός. Ναι. Τώρα θα σε διορθώσει, Γιουρκό. Ναι. Ο καλύτερος ζωρό. Ο Έρολ Φλίν. Ναι, ο καλύτερος ζωρό. Από όσους τον υποδηθήκαν. Φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω. Τον Αλέν Ντελόν το θεωρείς κρυόκολο ως Αλέν Ντελόν? Όχι, μάλιστα. Όχι. Άρα ώστε είναι ο μοναδικός άντρας ο οποίος θα πηγαίνετε μαζί του. Είδα ακριβώς. Το θυμάμαι εγώ. Δεν ξεχνάω, Κυρκό. Είδα τον Αλέν Ντελόν που του δώσαν το μεγαλύτερο βραβείο, η κόρη του. Η Ανούσκα. Τα 83 και πάλι γοητευτικότατος. Το έχω για θέμα, ναι. Θα το κρατάω για αύριο. Το δείχνω στον Παναγιώτη, δεν λέω ψέματα. Για να δω. Το έχω εδώ, που δάκρυσε με αναφιλητά. Και στον Αλέν Ντελόν ισχύει το ίδιο με το προηγούμενο θέμα. Ναι. Που τον χαρακτηρίζουν ξενόφοβο, ακροδεξιό και ομοφοβικό. Και τον υπερασπίστηκε υπέροχα ο Τιερί Φρεμό, λέγοντας: ο Αλέν Ντελόν έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει, όπως ο καθένας μας. Είναι προβληματικό και πολύπλοκο να κρίνουμε με τα μάτια του σήμερα πράγματα που υπόθηκαν και έγιναν πολλά χρόνια πριν. Σε ακούω. Τώρα και άκουσα αυτόν από την Αγγλία, ας πούμε, να, τον Δημήτρη, να καταφέρετε με τα χειρότερα λόγια για τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος δεν κυβέρνησε. Ποιον λέτε από την Αγγλία, το παιδί? Οι άλλοι κυβερνήσανε. Σαν αρχηγή κόμματος. Για ποιον λέτε, κύριε Κώστα, για ποιον, ποιος από την Αγγλία είπε κατά τον Μητσοτάκη? Ένας από την Αγγλία που έλεγε έτσι, ο αλλιώς, χθες. Α, χθες, λοιπόν. Δεν θυμάμαι. Χθες με μένα τα βάλανε, Κυρκό. Με βγάλανε σχεδόν αν θέλουν να με βγάλανε. Επειδή θέλω να πολεμήσω για καμιά χώρα, για καμιά θρησκεία, για μια πατρίδα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι ο κάθε πολιτικός κρίνεται από τη διακυβέρνηση. Ναι. Εάν βγει ο Μητσοτάκης, ναι, θα τον δούμε και θα τον κρίνουμε. Σωστό. Το Τσίπρα, άλλοι τον κρίνουν θετικά, άλλοι αρνητικά, εντάξει. Ωραία. Αλλά κύριε, τώρα το να προβαίνει σε χαρακτηρισμούς είναι τελείως αντιδεοντολογικό και απαράδεκτο. Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ, παιδιά. Να πάτε στο καλό. Να είστε καλά. Μαθήματα και ήθος από τον κύριο Κώστα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ είναι. Ναι, ο Αργύρης είμαι. Ο Αργύρης, είσαι ο παδός κάποιας ομάδας ή όχι? Ηρακλής, Ηρακλής. Ο παδός του Ηρακλέως. Πάμε, Αργύρης, ακούμε. Μάριε, το μάτς του 80 έγινε Κυριακή βράδυ. Με την Καστοριά? Ναι, ναι, 100%. Δευτέρα έγινε. Βάζω για ένα στοίχημα, αν θέλεις. Ό,τι θες. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Μου επιτρέπεις έγινε... ηλικία που έχεις, αν επιτρέπεται, Αργύρη, αν θες να πεις. 54, στα 54. Εσύ για 30 ακούγεσαι. Εγώ σε έκανα με το ζόρι 28. Με ξέρεις, Μάρια, με ξέρεις. Σε ξέρω. Ναι, από Σουμπούτεο, από γήπεδο κτλ. Ναι, ωραία. Ωραία. Έγινε σίγουρα Κυριακή βράδυ και πρόσφατα το είδα ξανά μετά το 1980 ολόκληρο. Έσφιξα την καρδιά μου δηλαδή και το είδα ολόκληρο. Εγώ το είχα δει τότε τηλεοπτικά. Ασπρόμαυρο, έτσι. Ασπρόμαυρο. Το είχα δει τότε εγώ τηλεοπτικά. Μετά έχω δει τα γκολ και φάσεις. Μετά, τα έχω δει, ας πούμε, κάποιες φορές. Ξαναέκατσα και το είδα ολόκληρο. Αργύρη, τώρα να μην το. Νομίζω ότι είναι Δευτέρα. Είμαι 100%. Καλά, ότι δεν είναι Σάββατο δεν είναι. Ότι δεν είναι Σάββατο, ναι, δεν είναι Σάββατο. Ήταν Κυριακή βράδυ. Ήταν το Σαββατοκύριακο που έγινε Σάββατο του Μπαράζ του Βόλου. Ναι. Ναι, και το Κυριακή ο τελικός του κυπέλλου. Και εκείνο το είδα. Το ίδιο Σαββατοκυριακό. Αυτό δεν το θυμόμαι. Ναι, δεν ξέρω, ναι, ναι. Το ξέρω. Το είδα και εκείνο ολόκληρο. Πιτσιρικάς. Θυμάμαι και σε ποιο σπίτι το είδα. Θυμάμαι και πού το είδαμε. Με τον πατέρα μου. Το τελικό με την Καστοριά τον έχω σε κασέτα. Εντάξει, παιδιά. Ωραία. Γεια σας, Αργύρη. Έγινε, Αργύρη. Επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, Αργύρη. Επόμενη γραμμή.
Ίδιος καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πίστευτο. Ναι, καλημέρα. Έλα, Νταλή. Καλημέρα, καλημέρα. Νταλή, απάντω του ΠΑΟΚ. Πάμε, Νταλή, παλικάρι μου. Λοιπόν, επειδή δεν έχει ώρα που σα πιάσα, δεν ξέρω αν θα βγω λίγο εκτό θέματο. Είμαι σίγουρο ότι θα βγει εκτό θέματο. Εγώ είμαι σίγουρο, το λέω εγώ. Παπαδόπουλε. Φαντάζομαι πληροφορία για τη συνέντευξη του υπευθύνου τη FIFA, έτσι. Τι υπευθύνου τη FIFA. Ότι ο Περέρα μένει παρά τον πόλεμο που δέχτηκε. Ότι η διοίκηση του Γραμμένου είναι μια διοίκηση πολύ πετυχημένη μέχρι στιγμής, που δεν έχει εξαρτήσεις όπως άλλες διοίκησεις είπε συγκεκριμένα. Εξαρτήσεις, μάλιστα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε ένα τοξικό περιβάλλον, όπως είπε. Μάλιστα. Άρα είναι ενήμερη για όλα. Ενήμερη για αυτό που προσπαθούσε τόσο καιρό να θετήσει ο Χρήσανδος, ο Μάριος, ο κάθε Ολυμπιακός αεξής Αριανός Ηρακλειδέας. Μεγάλη νίκη για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά θλίβομαι. Τεράστια. Για τα λεφτά που πέταξε ο Ιβάν. Θλίβομαι. Λοιπόν, κάτι έδωσε τζάμπα λεφτά. Μας πρίζατε ένα χρόνο να βγει ο Γραμμένος, Βγήκε δεν μας ενδιαφέρει. Και είναι ο Γραμμένος, λοιπόν, ο σύγχρονος Αριστίδης ο δίκαιος. Συνέχισε, λοιπόν. Δόλοι. Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι, αλλά τώρα... Θα τελειώσω λέγοντας κάτι από τη χθεσινή σας κουβέντα. ΠΑΟΚΤΙΣ, υπερασπίζεται την ΕΠΟ. Ζούμε μεγάλες στιγμές, ρε φίλε. Τι για τη χθεσινή εκπομπή. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι, υπερασπίζουμε το δίκαιο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Γιατί ήταν ένα δίκαιο ποδόσφαιρο. Ναι. Αν εσύ ήθελα να μου βάλεις την ταμπέλα ότι είμαι ευνοημένος, είναι δικό σου θέμα. Για να κρύψεις την αντιπαρτία σου. Σοβαρά. Έβρε μάτια μου. Τι θα λες για τη χθεσινή εκπομπή. Κάτι τελευταίο για να κλείσω, γιατί αφορά τη χθεσινή συζήτησή σας. Χθες ο Χρήστατος παραδέχτηκε αμέσως πριν σαφώς ότι ψηφίζω στις εκλογές βάσει το καλό της ομάδας μου καθαρά. Τον ενδιαφέρει, παιδιά, η ομάδα του. Και η ομάδα, το καλό της ομάδας ποιο είναι? Είναι το κακό του στην ουσία, το κακό του ΠΑΟΚ. Με το μυαλό του νομίζω ότι άμα βγει κάθε κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, δεν με ενδιαφέρει πια. Δεν είναι εδώ για να σου απαντήσει. Είναι λίγο άδικο αυτό. Δεν είναι εδώ για να σου απαντήσει. Έλα. Είναι λίγο άδικο αυτό που γίνεται. Αλλά δεν θυμάμαι. Είναι λόγια δικά του. Δεν λέω κάτι που δεν είπε. Μήπως ήθελες να καταλάβεις κάτι? Όχι, τέτοιο. Όχι, χθες μέσω πλησαφώς αυτό εννοούσε. Δηλαδή, ο Χρήστατος είπε ότι εγώ ψηφίζω με κριτήριο. Όχι, δεν είπε αυτό. Αλλά είπε, λέει, με άλλη κυβέρνηση βέβαια, κάποια άλλη ομάδα μπορεί να έχει πρόβλημα. Άλλο αυτό. Άλλο ψηφίζω όμως εγώ. Υπάρχουν πολλοί που ψηφίζουν, είπε, βάσει την ομάδα τους. Καλά, αυτό. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, είπε. Ναι. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Δεν το θυμάμαι ειλικρινά. Συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Αν ψηφίζεις βάσει το καλού της ομάδας σου, είσαι άξιος και για 7 ημέρες εργασία και για ιδιωτική υγεία. Έτσι, και να πεις και ευχαριστώ που θα σε σκίζουνε με τις ευλογίες σου. Από ό,τι Αν κατάλαβα καλά, ξέρω που θα είσαι σήμερα 7.30 το απόγευμα. Έρχεται. Όχι, δεν θα είμαι πουθενά. Έρχεται. Στην ομιλία του Αλέξη στο λιμάνι. Έρχεται. Δεν είμαι, όχι, δεν πάτε, είμαι, θα τίποτα. Πάει, ξέρω, Παοξίδες, θα πάτε ούκολοι. Ειλικρινά θεωρώ. Θα πάτε Παόκια στην προβλήτα Άλφα στο λιμάνι. Ειλικρινά θεωρώ ότι ό,τι καυτή πατάτα υπήρχε του την πετάξαν του Τσίπρα, πετυχημένα, αποτυχημένα, κατάφερε να τη λύσει. Ενώ οι πριν τις καυτές πατάτες, οι άλλοι τις πιάνουν στα χέρια τους και τους πετούσαν άλλου, έλα την πάρει ο επόμενος, έλεγα. Συγγνώμη, στο επίθετο είσαι παπάς. Στο επίθετο είμαι παπάς, είμαι παπά, ναι. Α, παπάς. Ναι, μήπως είσαι ο Νίκος ο παπάς, γι' αυτό. Ωραία, έγινε Νταλή μου, σε λατρεύω, κλείσε. Γεια σου, Νταλή. Ωραία παρουσία, τον παραδέχομαι, ωραία. Τον παραδέχομαι. Μ' αρέσει που λέει, ίσως βγω εκτός θέματος, γιατί ήμουν σίγουρος. Εντάξει. Λοιπόν Μάρια, δεν χρωστάμε χρωστάμε μόνο ένα μήνυμα. Μόνο ένα. Ή μάλλον δύο. Ο Γρηγόριος μπαίνει για τσίριο και λέει: καλημέρα με υπομονή και επιμονή για ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Να σε καλά, μήνυμα αισιοδοξίας. Και ο 523, ίσως είναι ο Γιώργος Ταλός, λέει: μνήμη χρυσόψαρο ο Μάριος. Έβγε. Να σε καλά, παλικάρι. Τι να πρωτοθυμηθώ κι εγώ, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στους νικητές. Εντάξει. Δεν έχουμε λόγια. Μιλάμε για μηνυματικό καταράκτη. Πραγματικά μετατρέψατε την εσεμιέρα του Λίμπερου σε νιαγάρα. Πραγματικά. Ξεκινάμε με νικητές για το τσίρκο. Ναι. Και στη συνέχεια βιβλίο και θέατρο. Θόδωρος Γεωργίου, Κωνσταντίνα Γαβριλόγλου, Ζαφύρης Κελνικόλας, τώρα άνθρωπος δεν ξέρω που είναι ο τόνος, Δημοπούλου Μαρία και Μενεξές Γρηγόρης. Αυτοί οι πέντε.
Γεωργίου, ωραία. Γαβριλόγλου, Κελνικόλας, Δημοπούλου και Μενεξές. Κάποιοι ίσως να ακούσετε και όνομα και στις δύο κληρώσεις. Πολύ απλά στείλαν και για δύο και για τα τρία. Κάποιοι, οπότε μην πει κάποιος, α, γιατί αυτός και τα λοιπά. Okay. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα και πάμε στο θέατρο. Να ευχηθώ, το χρωστάω από χθες, χρόνια πολλά, γιατί κάναμε κάτι πολύ πολύ άδεια. Απλά μπήκε ο Χρήστανθος και όλα καταστράφηκαν τα πάντα. Χθες ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης, Αποστόλου και άλλες γιορτές. Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, που γιόρταζε χθες. Είναι πολύ άδικο, πανάνε τις γιορτές, όμορφες, μικρές γιορτές. Τον γιο του φίλου μου, του Κώστα. Όλη η οικογένεια και οι ανόλευκοι, με γαλάζιο αίμα. Δεν εννοώ πολιτικές επιθέσεις, αλλά αθλητικά. Βυσαρίωνα, να είσαι καλά, παλικάρι μου, τα χιλιάζεις. Η πόρνη από πάνω. Να τη χιλιάσει τώρα σε ονομαστική γιορτή, τέλος πάντων. Να έχει την υγεία του το παιδί. Η πόρνη από πάνω. Ποιο νοιάζει, λέει, αν γίνει 100 χρονών. Ναι. Αυτό που είναι 99. Που είναι 99. Μπράβο. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, η πόρνη από πάνω. Νικητές είναι οι Ιωάννα Μπίσια. Βαγγέλης Γεωργίου. Ζαφύρης και Ελληνικόλας. Νομίζω ότι κέρδισε ο Ζαφύρης και Τσίρκο. Η πόρνη από πάνω, λοιπόν. Ζαφύρης και Ελληνικόλας. Βαγγέλης Γεωργίου. Ιωάννα Μπίσια. Και πάμε τώρα στο. Βιβλίο ηγεσία, πραγματικά Ευαγγέλιο βιβλίο, του Σερ Άλεξ Φέργισον και του Σερ Μάικλ Μόριτς. Νικητές είναι οι Χρήστος Διαμαντής και Ευγένιος Καραλίδης. Χρήστος Διαμαντής και Ευγένιος Καραλίδης. Μπορείτε να έρθετε, Λέων το Σοφού 18, έκτο όροφο, από σήμερα. Μετά την μία, τα βιβλία θα είναι στη γραμματεία μας στην Μαριλίζ. Προσέξτε. Από αύριο έρχεστε από τις 9.30 το πρωί έως και τις 5. Και σήμερα μέχρι και τις 5. 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Με κάποιο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είσαι όντως ο Χρήστος Διαμαντής και ο Ευγένιος Καραλίδης. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συμμετοχή. Μεγάλο ευχαριστώ. Και, από τον Χρήσανθο. Ναι. Γιατί η κομπή είναι όλων μαζί. Πέρα την πλάκα που κάνουμε. Δεν είμαστε οι δυο μας. Είμαστε τρόικα. Ο Χρήσανθος και εμείς οι δύο. Αύριο ο Χρήσανθος που ίσως ακούει τώρα. Αλλά νομίζω είναι σε δουλειά. Πώς ακούει, λέω κι εγώ. Άρα μπορεί να αραχτώ σπίτι και κάπου αλλού και ακούει και κάνει χαβαλέ. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί. Για θα απαντήσει. Για τσίρκο πηγαίνουν κατευθείαν. Για τσίρκο δεν γνωρίζω. Ναι. Θα τους καλέσει η Μαριλίζ. Δεν ξέρω, εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω, μην πω καμία πατάτα. Ωραία. Δεν μπορώ να το έχω και αυτό στο μυαλό μου. Παναγιώτη, συγγνώμη. Ευχαριστώ το πιπερόν που με ταΐζει. Απίστευτο σουφλέ σπανάκι εψέ. Δεν υπάρχει. Απίστευτο σουφλέ σπανάκι. Πιπερόν, σύγχρονο μαγειρίο. Στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πρώην Ανθέων. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων λόγω της γενιάς. Έτσι, όχι ότι έχω τίποτα με τον Ανθέο Παπανδρέου. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου, συγγνώμη. Εξάλλου τι έκανε ο άνθρωπος, κάτι έστενε στην εξορία κόσμο, δεν είναι κάτι τραγικό. Τηλεφωνική επικοινωνία για παραγγελίες 2310-868-868. Ντελιβεριά σε ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη μέχρι και το κέντρο, στην νοητή γραμμή που συνδέει τον Λευκό, λέμε τώρα, πύργο μέχρι το Συντριβάνι, εκεί ψηλά στην έκθεση. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και το Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking day.